Καλημέρα, 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 καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στο Λίμπερο σε 107,4. Είναι η αγαπημένη σας Τρόικα. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε με το χαλί της εκπομπής. Μαζί σας εδώ πέρα θα πάμε, θα πορευτούμε μαζί αυτή την εβδομάδα. Εγώ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ένας τουρίστας του Λίμπερο. Κάποια στιγμή που θα είναι εδώ και κάποια στιγμή θα λείπει. Χρήστος Τσαλτίδης και Χρήστος Κιώσης. Εμφανέστατα απογοητευμένος γιατί δεν τον πήρε ο Μάρες Σαλαμάς μαζί του στις διακοπές. Πολύ ωραία θα περνούσες, τι να σου πω. Τι να σου πω. Θα πλήρωνες όλα. Θα φας εδώ πέρα καλά, περίμενε. Έχεις τώρα τις επιπτώσεις αυτήν την εβδομάδα. Καλημερίζω τον Χρήστο Τσαλτίδη. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Αγώνα τεράστιο δίνει ο Χρήστος Τσαλτίδης να δώσουμε εισιτήριο, μαγικό χαρτάκι για τον αγώνα της Πέμπτης, τον υπερπάντων αγώνα του Άρη. Δεν έχω πάρει το οριστικό και ακόμα. Ολόκληρος Τσαλτίδης, ρε φίλε. 10 και 9, 10 και. Θέλω να είμαι τυπικός. Τυπικός, απλά έτυχε αυτό που έτυχε όπως έμαθες και αποσυντονίστηκα λίγο. Τα συλληπιτήρια να δώσω. Να είστε καλά. Τον άνθρωπο. Καλό ταξίδι να έχει. Αυτά είναι τα δύσκολα τώρα, εντάξει, όλα τα υπόλοιπα. Και το καλοκαίρι μας πάει συνεχόμενο. Πέστε ο πατέρας μου τώρα. Τέλος πάντων, δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Κυρίως. Και να είναι γερά τα παιδάκια του, να το θυμούνται. Παιδάκια του. Ναι. Σαν και εμάς τα παιδάκια Μαντράχαλη. Του. Όχι, κόρες έχει ο Στάθης. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Τώρα, από εκεί πέρα, ό,τι και να πούμε, η οικογένεια είναι περισσότερο. Εντάξει, εμείς είμαστε δίπλα στην οικογένεια. Ναι. Συλληπιτήρια. Αλλά θα πρέπει να πάμε να πούμε και πάλι στη διαδικασία και δεν είναι όμορφη και για τα παιδιά, για τα εγγόνια δεν είναι όμορφη. Ίσα-ίσα είναι πολύ δύσκολη. Και είναι και λίγο δύσκολο όταν έρχεσαι την πρώτη με το που μπαίνει στο. Με το που μπήκα, φίλε. Με το που μπήκα τηλέφωνο. Λέω. Ηλικία. Μικρός 68-69. Μικρός. Τέλος πάντων. Πάντα λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Για αυτούς που μένουν πίσω. Να θυμόμαστε και να τιμούμε αυτούς που έφυγαν. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση. Όπως μας τιμάει η Βαλεντίνα. Λίγο ανάποδα ξεκινήσαμε. Και εγώ διαφορετικά ήθελα να μπω. Ήθελα να σε κουλαντρίσω λίγο εδώ. Βλέπω. Θα μας πεις πόσο. Φράγκο δεν έχεις. Μια μεταγραφή δεν κάνεις. Πόσο ωραία πέρασε εκεί. Θα μας πεις πόσο ωραία πέρασε εκεί πέρα. Εκεί στην προετοιμασία του Άρη. 20 μέρες, ένα γκολ είδε. 19 έφαγε. Όχι, ρε φίλε. Καταρχήν 13 μέρες. Α, 13. Και έφαγα ένα γκολ. Ένα γκολ έβαλε. Αυτό γίνεται για να αποπροσανατολίσω. Ο πρώτον του Κύπριου και κυρίως αυτά είναι του Ιωαννίδη Κόλμη. Να αποπροσανατολίσω αυτούς που θα κληρωθώ σήμερα. Α, σήμερα, μία μισή ώρα. Δυόμιση εγώ. Δυόμιση εσύ. Εσύ είσαι μία. Ντάλα ήλιο. Ναι. Ντάλα ήλιο, ναι. Δεν θέλω την τέτοια. Α, έχουν βγει ομάδες. Έχουν βγει, ναι. Ναι. Η μία είναι η πρώην του Φερέιρα. Η Μπράγκα. Μπράγκα. Ναι. Δεν τη θέλω την Μπράγκα. Ναι. Και δεν θέλω και τους Ρώσους. Οι Ρώσοι ποιοι είναι. Ποια Μόσχα είναι αυτή, ρε. Η Σπαρτάκ. Αυτοί έχουν αδελφοποιημένοι με τον Ολυμπιακό. Άρα, τρία αδέλφια μαζί. Η Σπαρτάκ είναι αδελφοποιημένη με τον Ολυμπιακό. Η οπαδή, ναι. Γι' αυτό κάνατε τέτοιο. Άρα και εσείς. Περίμενε, με αυτού δεν έπεσε. Περίμενε. Άρη Σπαρτάκ, με αυτού δεν έπαιξε που γινόταν τα 0-2-2-3-3-2. Αφού είχα Πασχαλάκη, ρε φίλε. Είχα κάτω τον τέτοιο. Κάτσε. Αδελφοποιημένη με τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Και δεν μας το λες, δε φίλε, να το παίξουμε πρόπερση. Σπαρτάκ Μόσχα. Ναι, με ποιον έπαιξε εσύ. Με άλλη έπαιξε. Είχαμε παίξει. Αυτού που κέρδισαν 0-2 και το γύρισε. Ναι. Πες το ρε φίλε. Η πύρινη, ότι ήταν η κολλητή σου. Η πύρινη τούμπα μίλησε, η πύρινη τούμπα κατά καλό καιρό. Πες ότι ήταν η κολλητή σου. Η Ρώση τη. Καλά, και Ρώσοι και Γαβρί. Σε ένα τέταρτο γύρισα, φίλε, μέσα. Και Ρώσοι και Γαβρί. Μέσα σε ένα τέταρτο. Μα θύμισε Ολυμπιακό. Το κόλεβαλε τώρα, το κατάλαβε. Και Ρώσοι και Γαβρί. Άκουσε με λίγο. Τα φιλικά δεν σταματάνε για σας, έτσι. Οπότε σταματάνε φιλικά, δηλαδή το ευρωπαϊκό παιχνίδι θα είναι φιλικό. Αρθούν και οι Ολυμπιακοί εδώ πέρα, αρθούν και πάλι τις Παρτακμόσκες. Στο πανηγύρι του Βαθυλάκου προχθές, το Σάββατο. Τι πανηγύρι είχε. Προφθυλία. Μεγάλο πανηγύρι. Όπως λέει στην Πηλαία. 19 και 20, όχι, πιο μεγάλο του Βαθυλάκου. Τεράστιο. Έχει πολύ κόσμο. Μαζεύονται 4-5.000 κόσμο. Γίνεται χαμός πραγματικά. Κάθε χρόνο είσαι εκεί, τυχαίνει να είσαι εκεί. Τη μέρα εκείνη. 19 δεν ήμουνα τώρα. Είναι δύο μέρες. Άρα σου μεταφέρανε κάποια πράγματα. Όχι, 20 πήγα. Α, πήγες 20. 20 του μηνός. Είναι διήμερο. Ναι. Εντάξει, ο πιο πολύ τζετζελές γίνεται στις 19. Ναι. Σπάει λίγο στις 20, αλλά έχει πολύ κόσμο πάλι. Ναι. Ξέρεις, τα αυτοκινητάκια αυτά, ταβέρνες, πέρα δόθε, πολιτιστική, αυτά. Ωραία πραγματάκια. Ναι. Τα παιδιά χαίρονται περισσότερο, εντάξει. Έγινε το εξής περιστατικό, ρε φίλε, γι' αυτό ήθελα να σου το πω. Μας ακούει κιόλας τώρα, χαιρετίσματα. Παοξάκι. Αριανάκι. Τι λέρε. Περίμενε. Ο γαμπρός είναι Παοξής.
Ο Πεθερός. Ναι. Ο Πεθερός. Ολυμπιακός. Όχι, ο Πεθερός της Ρούμεν. Άντε, ρε. Πεθερός, έρχεται. Ναι. Δεν τον ήξερα. Άρα, Πεθερέ της Ρούμεν. Πρώτη φορά το γνώρισα τον άνθρωπο και τα λοιπά. Έρχεται, μου λέει. Ξεκινάει ο πρόλογος. Αυτόν τον. Λέω, θα μου πει τον Ασλάμα, πώς τον αντέχεις. Ναι. Ο Ρούμεν. Όχι. Ο Πεθερός δεν έχει σχέση με τη Ρούμεν. Α, δεν έχει. Ναι. Ο Πεθερός του Βαγγέλη που είναι η Ρούμεν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Λέει, αυτόν τον θα πει τον Ασλάμα, πώς τον αντέχει. Άντε, λέω να πει κανακόλκα. Τον Τούρκο. Ό,τι. Και λέει αυτόν τον Παπαδόπουλα. Αμάν, αμάν. Πώς τον αντέχεις. Γιατί ρε φίλε. Λέω είσαι ο πρώτος που μου λέει για τον Παπαδόπουλα. Ο πρώτος. Δεν υπάρχει άλλος. Λέω γιατί λέω τι. Έλα ρε. Είναι λέει ειρωνικός. Ναι. Και εκείνο όταν γελάει. Εντάξει, να μην γελάμε ρε φίλε. Ρούμεν, ολόκληρη τέτοια. Αριστούργημα κάνουμε εδώ πέρα. Ρούμεν κόλλες, Ρούμεν κόλλες. Γρασία, ζέστη, ξεχάσατε. Ο πρώτος που σε ξεφώνησε ήταν φίλε. Αποκλείται. Οι Αριανοί δεν σε ξεφωνίζουν. Σοβαρά. Τον Ασλάμα ξεφωνίζουν. Γιατί. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά μια φορά που σου είπα, λέω, αν έρθω ρε φίλε Χαριλάω, θα φάω ξύλο. Έρθω μαζί σου, θα φάω ξύλο. Ναι, γιατί θα φας με την ιδιότητα του παοξύ. Α, έτσι πάει. Ναι, πάει, ναι. Γιατί πάει. Όπως και εγώ, άμα πάω, δηλαδή μπορεί όλοι αυτοί να με βλέπουν high five, με κάνουν τα χέρια. Ρε. Παλικάρι μου, τι ωραία, εγώ σε πάω με παοξύ. Σε πάω, αν πάω στην τούπα, ξύλο φάω. Έτσι είναι αυτό. Είναι η ψυχολογία του όχλου. Κατάλαβε. Και μου λέει, πώς τον αντέξει. Λέω, καλό παιδί είναι. Όταν ηρωνεύεται, μου λέει. Χαιρετίσματα. Να είναι καλό ο Πεθερός του Ρούμεν Κόλλες, έτσι. Έτσι, πολύ σωστό. Λοιπόν, τι έχεις εδώ να δώσεις τώρα. Πες μας, περίμενε, περίμενε, θα δω, εισιτήριο, εισιτήριο ρε φίλε. Θα το δούμε μετά αυτό, στη δεύτερη ώρα. Ναι. Ο look like του Λούκα Σάσα λέει είναι ίδιος με τον τρελό τον Έντι από τα Φιλαράκια. Καλημέρα. Α, δεν το βλέπα Φιλαράκια. Ούτε εγώ τα βλέπα τα Φιλαράκια. Ασλαμάς θα το βλέπω. Ο Ασλαμάς, ναι. Στείλτε αυτό φίλε 12 Αυγούστου. 12 Αυγούστου. Εδώ θα είναι. Ο Σάσα μπάστα. Look like. Ναι. Λοιπόν, τι, έφαγα 11 γκολ. Το και... Βαλεντινάκι μας στέλνει πρώτο. Μωρά μου καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φιλάκια 7-92. Κλασική. Α, νόμιζα ήταν στον Κωστή. Όχι. Σε εμάς ήταν. Ωραία, αν τα αποδείξουμε λοιπόν τα φυλάκια. Έφαγα 11 γκολ φίλε και έβαλα ένα. Περίμενα όμως, δεν γύρισα. Περίμενα να παίξω με τον Ατρόμητο ναι. Και μετά να έρθω. Ωραίο πέναλτι πήρες, ε. Τι? Ωραίο πέναλτι πήρες. Για τον γκολ που φάγα offside. Offside ήταν. Ναι. Ήταν λίγο offside. Ωραίο γκολ όμως. Θα μυρίζει τα δίχτυα ο Ντέγκη. Θα πέναλτι. Μερός. Είναι καλός για τον Ωραίο πέναλτι χτύπησε, φίλε. Ωραίο πέναλτι χτυπάει. Εντάξει. Τι. Όχι, εντάξει. Αργός ήταν, ρε φίλε. Αργός, ε. Αργός ήταν. Αργό είναι και το εξάρι. Το εξάρι έπαιξε τα πρώτα. Όχι το εξάρι, το εξάρι του λεωφορείου εννοώ, ρε φίλε. Αργεί το εξάρι να περάσει από την Καλτάκη Κορομίδη από εκεί πέρα και έκανε στο κέντρο. Το εξάρι του Πάου θα μας πει ποιο είναι. Έλα, ρε, γιατί δεν έχει κάνει. Θα δούμε εμείς την κλήρωση σήμερα. Α, όχι, δεν έχει την κλήρωση. Κοπεχάγη Πάου, να ξέρει. Πόσο? Κοπεχάγη Πάου. Δύσκολα. Γιατί? Μπάτε μπορεί ο βλέ. Τι. Το τσαρό τον άκουσε πριν. Δυναμό Ζάγκρεπ. Ένα πάω ξάκι τον είπε. Τι του είπε. Φίλε, πραγματικά. Ναι. Λέει Κωστή. Και αυτό με τη σιγουριά περίμενε. Το κάνει και ωραίο ο Τσαρό. Ναι. Κωστή. Έγινε. Θα σου πω εγώ με ποιο ακριβώ θα είμαι. Είμαι την Πάτε. Είμαι την Μπόρισοφ. Ή Μπάτε ή Μπόρισοφ. Κλασική περίπτωση που έχω. Και με σιγουριά κιόλα. Δηλαδή ή με τον έναν ή με τον άλλον. Έτσι είναι αυτά, εντάξει. Όχι, εγώ πιστεύω φίλε ότι πρέπει. Περίμενε λίγο, λοιπόν. Πρέπει να ζητήσει εκδίκηση. Για ποιο? Για το περσινό? Όχι. Μπάτε σκυλιά, λέτε. Όχι. Ποιο? Πρέπει επιτέλου να ζητήσει να διεκδικήσει μια πρόκριση επί Ολλανδική ομάδα. Όχι, ρε μακριά. Τι όχι. Δεν μπορούμε του Ολλανδού με τίποτα. Γιατί? Εδώ η Χέρεμνο μα απέκλεισε. Αφού 20 τέτοιο πα εκεί πέρα. Εκεί παίρνουμε αποτέλεσμα. Το παίρνουμε. 20 μέρες προετοιμασία κάνει στην Ολλανδία, ρε φίλε. Γι' αυτό που πας. Αύριο έχουμε φιλικό κυκλισμένο με την Άντερλεχτ. Όχι, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Καμιά Μπάτε Μπόρισοφ ή καμιά Κοπεχάγη. Γιατί και η Σέλτικ, σε αυτό που είχε δίκιο ο Μάριος, δεύτερη σερή χρονιά να αποκλειστεί. Η Κοπεχάγη δεν περνάει. Γιατί? Γιατί είναι σε full season. Και τι έγινε, ρε. Είναι full, έχει 10. Ναι, και τι, το 10. Έχει 10. Έχει 10 ποτέ. Με έχει κερδίσει ο 10 σαν ποδοσφαιριστής. Δεν θυμάμαι, πάρ' τον Λισαντέμπε να μας πει. Λοιπόν, τι, δεν έπαιζε Ζέκα. Εντάξει, πώς σε κέρδισε. Βόλτες ο Μίτσου ήταν. Σε κέρδισε ο Ζέκα που έλεγες ότι ο Σορλέν με έσφαξε ο Αρετόπουλος. Ναι, καλά λέμε τώρα. Αυτά εδώ πέρα. Ναι, αλλά πέρασα εγώ, καταλάβεις. Κερδίσεις τα τελευταία 2 χρόνια και έβγαλες γλώσσα. Γλώσσα πάντα βγάζω, ρε φίλε. Έχει αντιληφθεί την κυβέρνηση, έχουμε. Ξέρεις πώς λέμε πλέον. Η κούλα και ο κούλης. Η κούλα και ο κούλης. Καταρχήν, μου είπε κάτι πολύ καλό χθες ένας νεοδημοκράτης. Βεργίνα TV, ο ΠΑΟΚ. Όχι, μου είπε ένα πάρα πολύ. Open λέει πάει τώρα. Τι κόπηκε. Κόπηκε από τη μεγάλη έρθα. Από την μια, σε την άλλη. Εγώ αν μου σε αφήσει, δεν θα έκανα. Σε κανέναν. Δεν σε κανέναν. ΠΑΟΚ TV. Ναι, πάω TV και όποιος θέλει, όποιος θέλει να τραβήξει 3 λεπτά από τη στρατηγική διαγύρισης και τα παλιά 3 λεπτά στην Τούμπα. Θέλω 100.000 το δευτερόλεπτο. Ωραία. Δεν τραβάει κανένας. Όλοι γίνονται άρης.
Πώς το γινόρισε. Αφού δεν θα βλέπουμε πάλι. Έλα ρε τώρα. Τι. Άσε ρε τώρα. Τι. Κάντε τη μαγιά. Κάνε τη μαγιά από εκεί πέρα. Δεν γίνεται αυτό που λες. Θα πάει, θα πάει, δεν πάει στο Open. Αλλά είναι απλήρωτος ο Λαζόπουλος στον ΠΑΟΚ, θα πληρώνει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, εξώδικο είναι ο Λαζόπουλος. Τα λέτε αυτά. Ποια, εσύ τα λες τα άλλα. Στην Αμερική πήγε ο άλλος φωτογραφία, έβγαλε στο Λος Άντζελες ο δικός μας. Ο δικός μας, CIA και τα είπε τον κυνηγά. Ο Σαββίδης, ρε. Φωτογραφία, λέμε στο Instagram. Ακόμα δεν έχουμε. Α, είναι κάποιο που φωλαρισμένη τη CIA. Θα σου πω εγώ πότε να λείπετε. Θα σου πω. Απλήρωτος ο Λάκης. Λοιπόν, το πρώτο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πάρει σε φιλιά. Το πρώτο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας βγήκε. Βγήκε ο Μητσοτάκης χθες και είπε από φέτος 22% κάτω ένφια. Ναι. Ψεύτης. Οι δηλώσεις γίνανε. Του χρόνου δηλαδή. Όχι. Τι? Τώρα, τον Αύγουστο. Α, τον Αύγουστο. Μεθαύριο που θα έρθει ο ένφια. Σοπα. 22% κάτω λέει. Πανηγυρίζω. 30% κάτω. Ψεύτης. Πανηγυρίζω, ας λέμε. Τρία σπίτια έχει. Όχι. Ψεύτης. Γιατί. Καλά, αφού καταργήθηκε ο ένφια από τον Τσίπρα. Άντε ρε. Δεν καταργήθηκε. Ρε 10 μέρες. Την πρώτη μέρα. Ρε 10 μέρες είσαι στην κυβέρνηση, περίμενε λίγο. Πάει, κάνει χειραψία το Φορτούνι, 6 μήνες έξω. Περίμενε, άλλο αυτό. Σεισμοί γίνονται. Άλλο καταποντισμοί γίνονται. Περίμενε. Ινδονίκη έχουμε γίνει. Αυτό να το, ναι, αυτά που τα λέτε και τα λοιπά. Γιατί με τον άλλο δεν έγινε. Έλα τώρα, τι είσαι 10 μέρες μαζεμένες. Την πρώτη μέρα έπεσε αεροπλάνο. Άσε ρε τώρα που έπεσε αεροπλάνο. Ποιο αεροπλάνο. Ποιο ρομπλάκι. Σκοτώθηκαν οι δύο οι πιλότοι. Ποιο. Την πρώτη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον παίρνει τηλέφωνο και έκανε και πλάκα. Ένα είναι. Και έκανε πλάκα. Ο άλλος δεν έχει κάνει. Μπήκαμε ποδαρικό και γελούσε. Γελούσε. Τέλος πάντων, άστον, αυτός είναι παρελθόν. Παρελθόν, πάει, τελείωσε. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, δούμε τι θα γίνει τώρα. Περίμενε. Πες μου λίγο πιθανώς αντιπάλους. Πώς είναι, 5. Λοιπόν, Σπαρτάκ Μόσχας. Εκεί έχει ξύλο, ένα ξέρει. Τι έχει. Μη δώσει εισιτήρια, θα τιμωρηθείτε. Και πού έχει ξύλο με τους Ρώσους. Είναι. Θα τους βάλετε εσείς. Είναι κανίβαλοι. Είναι κανίβαλοι. Μακριά. Τι, γράφει κάτι για Μίλαν εκεί. Λοιπόν. Ανέβα λίγο πάνω. Η Μίλαν δεν παίζει, ρε φίλε. Α, δεν παίζει, ναι. Τα βλέμματα στην Νιόν. Είναι επειδή είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το UEFA η Μίλαν, έτσι όπως έλεγε ο Ασλαμάς πέρυσι, που έχασε 3-1 από τον Ολυμπιακό. Όχι, αποκλείστηκε, ρε φίλε. Ναι, λόγω... ναι ίδια το απέτησε. Λοιπόν. Πάμε. Καταρχήν μιλάμε για την επόμενη φάση όσον αφορά τον Άρη. Ναι, εντάξει. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ ακριβώς. 5-6 Αυγούστου εκεί γύρω. Έκανα τις εικόνες, τους ξέρω. Θα πούμε, είναι ο τρίτος προκριματικός εφόσον περάσει την ΑΕΛ. Έτσι ναι. Που παίζει την Πέμπτη. Ναι. Να πω παρεπτόντως ότι εδώ και 20 λεπτά ξεκίνησε ναι. Η διάθεση για τα καρτελάκια. Δηλαδή, όσοι αγοράσετε διαρκείας ναι. Και είχατε την απόδειξη, από τώρα στον Άρη. Μπορείτε να πηγαίνετε στην μπουτίκ να παίρνετε ναι. Το καρτελάκι σας. Σπάσατε το φράγμα των 4.000, ναι. Των 6.000. Α, 6.000. 6% ήταν την Παρασκευή. Τώρα άντε, πιστεύω είναι 6,5. Γιατί ξέρεις, πήγαν 400 από τον Κυριακό. 300 τη μέρα έδινε. Άντε, ρε. Την προηγούμενη εβδομάδα. Σώπα. Και αυτή τη βδομάδα πιστεύω θα. Πάντως πέρα από την πλάκα παίζει μεγάλο ρόλο και η Ευρώπη. Φυσικά παίζει ρόλο. Τώρα αυτό το με έλεγε σου υπάρχει, είναι στα διαρκεία. Είναι στα διαρκεία. Και πιστεύω γι' αυτό θα δώσει κανένα διάρρη τώρα αυτή τη βδομάδα. Γιατί είμαστε και ο Έλληνας. Ναι. Κοίταξε, ο Άρης θέλει. Είναι περίεργη περίοδο. Ξέρει διακοπέ, ο άλλο μαζεύει. Που θα αυτό πάω, λέω θα ότι κάνω, την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ατρόμητο ναι. Ήταν πιο σφιχτά τα πράγματα. Φίλες τώρα όμω. Πολύ κόσμο ρε, Χρυσανθή. Εγώ δεν ήμουν στο κήπεδο. Ο, τώρα χωρί πλάνο. Δεν πολύ κόσμο. Περίμενα... Φυσιολογικό είναι να μην έχει. Είχε γύρω στι 10-12.000 που παπαδό μου στο κήπεδο. Είχε γύρω στα 6-7.000 εισιτήρια. Τι να έχει 18 Ιουλίου. Ήταν Ατρόμητο. Και γι' αυτό λέω ότι το καλοκαίρι, αν δεν είναι η Μπόκα. Δεν πρέπει να φέρνεις εμπορικό αντίπαλο, μπαίνεις μέσα. Δηλαδή λένε όλοι φέρε μια ισπανική, μια αγγλική που θέλουν και λεφτά, θέλουν. Αλλά και είναι και τα εισιτήρια και αυτά. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, όταν έρχονται 30 άτομα αποστολή και τα λοιπά, είναι λεφτουδάκια. Δεν τα βγάζεις. Ναι. Τέτοιες ημερομηνίες. Ναι. Με την Μπόκα πότε είχε γίνει. Καλοκαίρι, αλλά... 4 Αυγούστου είχε γίνει στην καρδιά, αλλά ήταν η Μπόκα, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Άρης έχει. Περίμενε λίγο πριν ναι. Πας στους αντιπάλους. Την άλλη μέσα δεν έχεις δει καθόλου. Όχι, δεν την έχω δει, αλλά μου έχουν πει ότι είναι καλή ομάδα. Ναι. Ότι είναι. Στηφτή. Είναι η χειρότερη κλήρωση που μπορούσε να έχει ο Άρης στην πρώτη φάση. Πρώτη φάση. Δηλαδή από τις 13 πιθανές. Την άλλη μέσα σαν ελληνική ομάδα στο πρωτάθλημα. Ρώτησα τους ανθρώπους του Άρη ναι. Που την έχουν δει. Ναι. Τους σκάουτερ κτλ. Και μου είπαν ότι είναι ένας καλός πανετολικός. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνω, δεν είναι καλή θέα. Οπότε μένει να μην πηδήξει το κόρνο. Είναι δύσκολο. Πώς το λένε, είναι στην Αλάμια. Αν πήγε στην Τουρκία, ναι. Δεν πηδάει τώρα. Πάει. Έτσι. Πηδάει. Αλλιώς. Λοιπόν. Σπάρτακ Μόσχας και Μπράγκα είναι οι δύο οι γνωστές. Του ξέρουμε. Σπάρτακ Μόσχας και Μπράγκα. Μία από τις δύο. Ναι, και μετά έχει. Και μετά. Το νικητή ναι. Του Αλασκέρτ Στεάου Βουκουρεστίου. Στεάου Βουκουρεστίου
Η πρόβλεψη Καρυπίδη είναι Στεάου Βουκουρεστίου, το λέω από τώρα, γιατί είχε βρει τη Λεμεσό. Ναι. Αν περάστε. Ναι. Ναι. Μόλντε Τσουκαρίσκι. Του έχω του. Εντάξει, και άλλοι και οι Νορβηγοί. Αυτού του Νορβηγού, αλλά είναι σε φουλ. Δεν είμαι έτοιμο. Και με τη Ρόζεμπορκ είχατε παίξει. Ναι. Είχε πάει λεωφορείο 7.000 χιλιόμετρα. Παραπάνω είχε πάει. Είχε καμιά 500 άτομα. Άμα του θυμάσαι και τα λοιπά, που είχαν βάλει ένα πανό, ένα τσιγάρο δρόμο και τα λοιπά. Είχε πάει τσάρτερ. Ναι. Δηλαδή είχε εκεί κάμια 100 τόσα άτομα. Όλα και δύο λεωφορεία. Όλα τα λεφτά είναι δικές. Και δύο λεωφορεία. Και δική μα είχαν πάει κάπου, είχαν πάει Βαλερία και μετά. Βούρια λεωφόρο μετά. Λοιπόν, την έχω πει την ιστορία, αλλά η πιο απίστευτη εκδρομή που υπάρχει είναι η Μολδαβία. Τότε, 7 χρόνια μετά την απελευθέρωση από που διασπάστηκε η Σοβιετική, ναι, Ένωση, ναι, ναι, ακόμα είχαν. Θα σου πω την ιστορία. Ωραία. Λοιπόν, Μόλντε Τσουκαρίσκι. Η άλλη τι είναι, ποιο ξέρει. Και Στρασβούργο, Μακάμπι Χάιφα. Στρασβούργο είναι πανέμορφη πόλη. Έχει πάει ο αδελφός μου και μου έχει δείξει φωτογραφίες. Στρασβούργο. Ναι, ναι, ναι. Πήγα νομίζω. Ναι. Όταν πήγα στις Βρυξέλλες, νομίζω πέρασα. Ναι. Από εκεί δεν πήγαμε στο αεροδρόμιο. Ή Μακάμπι Χάιφα. Του τέτοιου, του Ιβιτς. Ή άλλη είναι η Μακάμπι Τελαβίου. Χάιφα ποια είναι. Όχι, δεν ο Ιβιτ παίζει Champions League. Παίζει, ναι, Champions League, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι. Στρασβούργο ιδανικό... όμως βγήκε από τον τελικό, με την Παρί. Παίξαν τελικό αυτή. Το Στρασβούργο είναι μια καλή. Τι. Να παίξουμε, όχι. Φίλε, φίλε Γάλλοι, όσο και να είναι, όσο κοίταξε, και μέτρη να είναι. Το θέμα είναι ότι ο Άρης, ότι ο Άρης δεν είναι έτοιμος. Κοίταξε, απόλυτα, αλλά βέβαια θα έχει δύο παιχνίδια όταν παίξει εδώ πέρα. Με αυτούς εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω αν το καλύτερο για τον Άρη, φίλε, είναι να παίξει με την Μπράγκε της Σπαρτάκ Μόσχας. Αν το έχεις προσέξει, παραδοσιακά ο Άρης τις καλές πορείες τις έχει κάνει αποκλείοντας δύσκολους αντιπάλους. Και ο Πάκ το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Γιατί γενικά οι ελληνικές ομάδες. Κάτι Λίν, κάτι Λεϊσόες, κάτι τέτοια. Και ο Άρης, ας πούμε, μπορεί να αποκλειστεί, ξέρω εγώ, από την Κατοβίτσα, πούμε, την Κοπρίβλητσα. Ναι, Κοπρίβλητσα. Ενώ, την κατάσταση ενώ με τη Σαραγώσα και τα λοιπά, είναι και πώς θα τους βρεις αυτούς. Παίζει το ρόλο του. Αλλά θα δούμε, τέλος πάντων. Ας περάσει με το καλό τη Λεμεσό και βλέπουμε μετά. Μετά τα μάτς είναι. Γιατί να παίξουμε Στρασβούργο, ρε. Έχει τώρα Μόλντε, έχει μέσα. Η άλλη Κοπρίβλητσα. Δεν τη θέλω τη Μόλντε. Δεν τη θες. Τους Νορβηγούς. Είναι, δεν θέλω Νορβηγούς. Δεν θέλω ομάδα που είναι σε full season. Τι full season. Θα παίξει ρόλο. Δεν έχουν παίξει. Πώς, 15. 15. Έτσι, τι κατάσταση είναι. Τι βαθμολογία. Εξαιρετική. Η Μόλντε. Φίλε, είναι 15 παιχνίδια. Δεν ξέρεις, για μπορεί μένα, να γίνεται 12 ήττες. Για μένα αυτό, ήρθες και μας κορυδεύεις ακόμα. Για μένα αυτό παίζει ρόλο. Δεν θέλω ομάδα τέτοια. Γιατί, δεν θέλω, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν θέλω. Ας πούμε αν περάσει ο Μίλους και μετά είναι να παίξεις, ρε παιδί μου, Δεκέμβριο. Προτιμάς να παίξεις με Ρώσους, ας πούμε. Όχι, το Δεκέμβριο παίξε με όποιον θες. Τώρα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν θέλω τέτοιες ομάδες έτοιμες. Δεν θέλω. Είναι τεράστια διαφορά. Εγώ προτιμάω Μόλντε παρά ανέτοιμο Στρασβούργο. Γιατί δεν ξέρεις τι κατάσταση είναι και αυτή τώρα οι Γάλλοι. Μπορεί να έχουν πάρει και τρεις παίκτες και να κάνουν και καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Θα δούμε. Θα δούμε με το καλό. 2,5 ώρα θα μάθουμε, ναι, την κλήρωση. Σου λέω ότι λοιπόν πριν πάμε στο break την ιστορία με τη Μολδαβία. Θες να περιμένουμε. Έχει γυναίκες μέσα. Δεν μπορώ να τα πω αυτά όμως. Γιατί ρε. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι για τη Μολδαβία. Μας τρώμε την πιο μεγάλη. Έχει πολλές ιστορίες τέτοιες. Εκπληκτικές. Το έχει και να μπαίνει μέσα ο τύπος να πάρει τη γυναίκα που είναι μέσα στο δωμάτιο. Αμάν. Αλλά η γυναίκα που ήταν στο δωμάτιο ήταν η γυναίκα. Δωμάτιο είναι. Όχι, όχι. Η γυναίκα ήταν η γυναίκα του. Ναι, όχι. Το θέμα πήγε είναι... σε όλα τα δωμάτια και τι μάζευε. Το θέμα ήταν ποιο αργιανό ήταν στο δωμάτιο. Ρε, πήγαινε. Άκου τώρα, δεν είναι θέμα αυτό. Γιατί αυτό ήταν με τη γυναίκα του. Είναι γνωστό. Αυτό ήταν με τη γυναίκα του, σου λέω. Α, ποιος? Και νόμιζε ότι η γυναίκα του είναι τη ομάδα των κοριτσιών. Ότι πήγε τρίο. Όχι, ρε φίλε. Τι? Δεν ήταν. Ήταν μόνο στο δωμάτιο με τη γυναίκα του. Μόνο του. Και χτυπούσε όλε τι πόρτε και τι μάζευε. Περίμενε. Ο αργιανό ήταν με τη γυναίκα του. Ναι. Και πήγε... ο τύπος ο τυπάς, ναι, πήγε σε όλα τα δωμάτια και, ναι, μάζευε τα κορίτσια που πήγανε να κάνουν σερβις. Α, και νόμιζε ήταν... Και τη φόραζε, έλα και εσύ. Απλά θα στα ρώσικα και τι ήταν τα μολδαβικά αυτά και τα λοιπά. Και λέγε αυτή η ιδέα, τι λες. Ωραία. Και έλα, λέει, για το... Θα έπεφτε και ξύλο. Τέλος πάντων, το πιο ωραίο δεν είναι αυτό. Το πιο ωραίο είναι, ρε φίλε, ότι εκεί που έπαιξε ο Άρης, πλέον έχει πάει στο Τίρασπολ, που δεν ήταν η έδρα της Ζύμπρου. Ναι, Τίρασπολ. Εκεί είναι η περιοχή, θα πάμε αμέσως. Υπερδνηστερία. Μπράβο. Είδες πόσα ξέρω. Μπράβο. Πόσα ξέρω. Είναι η περιοχή όμως, είναι η περιοχή η οποία δεν υπάρχει. Ναι, δεν είναι χώρα. Δεν είναι αναγνωρισμένη από πουθενά. Αυτή λοιπόν είναι μια ανεξάρτητη χώρα μέσα στη Μολδαβία. Και ήθελε άλλο διαβατήριο. Είχε Ρώσικα τάγκ, προχωρούσαν κτλ. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που είναι η πρώτη στο εμπόριο λευκή σαρκό, πρώτη στο εμπόριο οργάνων κτλ. Πήγε εκεί ο Άρης να παίξει. Και το πούλμαν πήγε εκεί. Και είναι ένα πούλμαν μόνο, ναι, με τους τρελούς αυτούς που έχουν πάγει και τους βλέπεις. Είναι 50 άτομα, ρε παιδί μου, με φανέλες και τα λοιπά. Και γύρω, 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 γύρω
είχε καλάσνικο, είχε τις καπελαδούρες τις μεγάλες που είχαν οι Ρώσοι παλιά, τι ήταν αυτοί κτλ. Και δεν πιάνουν κινητά, δεν πιάνουν τίποτα. Αυτό είναι εκδρομή, ρε φίλε. Κοιτάξτε, το λες, ναι. Που πηγαίναμε στο δρόμο για το γήπεδο και περνούσε περιπολικό και τα αυτοκίνητα φοβόντουσαν και πέφτανε στα χαντάκια. Φεύγαν δεξιά από το δρόμο στα χαντάκια, δεξιά για να περάσει το περιπολικό. Εσύ θα το κάνεις αυτό? Ποιο? 5.000 χιλιόμετρα. Όχι. Όχι. Με αεροπλάνο μόνο. Μια... Με αεροπλάνο, ναι. Και μέσα πούλμαν, όχι, δεν το κάνω. Με τίποτα, ε. Δεν το κάνω, όχι. Ζορίζεσαι. Φλόρος, δεν μπορώ εγώ αυτό. Γιατί εγώ μπορώ, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, κουτσά στραβά. Εγώ θέλω. Και το... Όχι, τότε και 20 χρόνια. Ναι. Δεν πήγαινα. Ναι. Πάντα με αυτοκίνητο. Ναι. Ποτέ με πούλμαν. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο break. Τώρα είπε πρώτη χώρα σε τέτοιο εμπόριο οργάνωμα κτλ. Είπε εκεί το. Υπερδυστερία. Ναι. Αυτή εδώ πέρα. Σοπ. Και είναι μία αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και δεν έχει διπλωματικέ σχέσει με την Ελλάδα. Α. Δεν έχει. Δεν είναι αναγνωρισμένη. Ωραία, εντάξει, αυτά ο Ζαχουδάνη εδώ λέει: δεν καθόμουν λίγο ακόμα, κάτι θα πουλούσα. Είναι τέτοιο. Είναι εκεί μέσα πρωτεύουσα. Είναι χώρα μέσα στη χώρα. Ναι. Και προσπαθούν να εξατοπιθούν, αλλά δεν του αναγνωρίζει κανένα. Εκεί τι κάνει, όμιλο, ήσασταν. Τι. Προκριματικά ήταν. Όχι, ρε, Ζήμπρου. Α, στην Ευκαρπία! Με μαλλού και Ευκαρπία, ναι. Το 1-2. 2-1. 2-1. Όχι, 2-1 με Λαζανά στο 87. Όχι, 2-1, με τη Ζήμπρου εδώ. 2-1. 1-1 εκεί, με Γιάννη Μαλλού. Εδώ. 2-1 εδώ, με Γιάννη Λαζανά στο 87, ναι. Που λέγατε ότι είναι στημένο κτλ. Ήταν ημίχρονο 0-1. Όχι, 1-1. Ο Κολτσίδα ισοφάρισε. Σίγουρο. Λέω... Σου λέω και του σκόρε, ρε, ναι, φίλε. Σου λέω γιατί είχε γίνει. Στο 16 είχε... κάνει 0-1 ο τύπος. Είχε γίνει θέμα εκείνη την περίοδο. Το ξέρω. Ναι. Ξέρω και ακριβώς με ποιους έχει γίνει. Και αποδείχθηκε μπαρούφα. Ναι, εντάξει, ότι εντάξει. Έγινε 0-1 με. Κάνουν αυτοί οι Μολδαβοί. Ναι, ναι. 1-1 κάνει ο Κολτσίδας στο 35, στο 37. Ναι. Και στο 87 ο Λαζανάς κάνει 2-1 και κάνει σουτ. Δεν μου λες, ναι. Στην Ευκαρπία. Γιατί παίξε στην Ευκαρπία? Γιατί το Βικελίδης το έκανε. Και μετά παίξε με την Περουτζία. Ναι, στην Τούμπα. Και γιατί το Βικελίδης ανακαινίζονταν το Βικελίδης εκπληκτικό κτλ. Κάψαν τους πυλώνες κτλ. Πήραμε τόσα πολλά λεφτά από το 2004. Μας διαλύσαν το γήπεδο. Χάσαμε και τα έσοδα. Και πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο break μετά από αυτό. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα. Αναμνήσεις από το παρελθόν. Έτσι. Εκδρομές, Μολδαβίες, Λιν, Βαλερέγγες κτλ. Κτλ. Και αν ξεκινούσε για Μολδαβία τώρα, τι θα έκανες, έτσι, να ακολουθείς την ομάδα, θα μπορούσες να πάρεις την πίτσα Mr. Gold. Έλα, φιλαράκι. Σικές Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε με νησικές, είτε Νεάπολη, είτε Αμπελόκηπους, είτε Πολύχνη, είτε Μετέωρα, είτε στο κέντρο, μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών. Ναι, αλλά αν πήγαινες εκδρομή στη Μολδαβία, φέρε εδώ πέρα όλες τις προσφορές. Όπως τρεις πίτσες μεγάλες, κάνεις 33, 93 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Να έχω να τρώω μέχρι το Τυρασπόλ. Κουιζάκι και τα λοιπά θα βάλουμε αύριο. Έχουμε πολύ το σαν σήμερα, έχει πράγμα, ειδικά σαν χθες, έτσι. Ψιλοχαμός γίνει, θα βάλουμε και κάποια κουιζάκια, τα έχουμε έτοιμα, τα κρατάμε καβάλτσα για αύριο. Hey, Πεδερούλη, απορούμε γκόλες. Δεν είμαι ήρων, δεν είμαι ήρων. Υγρασία, χα, την ξεχνάω. Ζέστη, χα, την ξεχνάω. Forgotten. Γιατί. Έχουμε Rumen Calls. Πού τις βρίσκουμε αυτές, Πανάγο? Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και πού αλλού και στο rumen.gr. Rumen, η κατασκευαστική δύναμη, power δηλαδή στα γαλλικά, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Δεν το λες δά και χθες. Τρόπος επικοινωνίας FM και ένα το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Γραμμές θα ανοίξουμε φυσικά μετά τις 11. Εμείς πάρα πρέπει να πούμε σήμερα ένα μεγάλο χρόνια πολλά. Σε ποιον? Στη μεγάλη μας αγάπη, στην Ιταλία. Στην αγαπημένη μας Ρώμα. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ιταλία. Ναι, γίνομαι προκλητικός Χριστογιώση, αλλά εσύ θα ακούς. Έτσι, θα ακούς εδώ πέρα τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Δύο χρόνια σερί, δεν το ξεχνάω και πέρσι. Και πέρσι και φέτος προτίμησα να πας με ασλαμά διακοπές. Δηλαδή, πόσο καλύτερα θα περνούσε εκεί από ότι εδώ. Εδώ, αγόρι μου, έχεις εδώ πέρα Ρώμα. Σαν σήμερα ιδρύθηκε από τον Μουσολίνη κιόλας, με διάσπαση τριών ομάδων. Κάτι Άλμπα και κάτι Φορτιτούτο κτλ. Ιδρύθηκε η Ρώμα 27 χρόνια μετά τα φασιστοειδή της Λάτσιο. Έτσι. Η Ρώμα, με τον πιο εκδρομικό λαό στην Ιταλία. Έτσι. Κομάντο Ultra Curva Sud. Boys Ρώμα, Φενταγίν κτλ. Έχουν περάσει παικταράδες από εκεί. Όπως η μεγάλη μας καψούρα, ο Μπρουνο Κόντι, δεκαετία του 80. Ταρκρέντι στο τέρμα. Νέλα, το θυμάσαι. Προύτσο, σκοράρει εναντίον της Λίβερπουλ στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης το 1984. Τι άλλο. Κανίγια, άλλη αγάπη αργεντίνικη. Ο άνθρωπος που φίλησε στο στόμα του, φίλησε στο στόμα Μαραντόνα στο ημιτελικό. Ημιτελικός ήταν, πρώην ημιτελικός. Βραζιλία-Αργεντινή στον Τελεάλπη. Στο γήπεδο ο Μίχλη,
Δύο γήπεδα είναι πασίγνωστο στον κόσμο. Στο Σημάδες για την Λασπούρα και τον Τελεάλμπη. Υπάρχει τώρα αυτό? Δεν υπάρχει, δεν ξέρεις. Κάποιος μπορεί να παίζει εκεί. Κάποιος μπορεί να παίζει. Θυμάστε ο Μίχλη είχε. Πάντο ο Μίχλη. Είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ, φοβερό πράγμα. Στον Τελεάλμπη. Εκεί είχε φιλήσει ο Μαραντόνα τον Κανίκη στον προημιτελικό Αργεντίνη-Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1990. Μιλούσα όμως για τη Ρώμα. Τη μεγάλη μας αγάπη, 9 κύπελλα Ιταλίας, 3 πρωταθλήματα. Το 42 δεν θυμάμαι πότε είναι, το πρώτο. Το 83 και το 2004 με τον Μπατιστούτα. Έχουν περάσει παικταράδες. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πιο εκδρομικός λαός στην Ιταλία, οι οπαδοί της Ρώμα. Έχουν κάνει εκδρομές ασύλληπτες. Μιλάνο 12.000, τελικό κυπέλου UEFA εναντίον της Ίντερ, πρώτος τελικός με επεισόδια κτλ. Επαναληπτικός, 1-0 με Ριτσιτέλη στο 80. Γλιτώνει εκεί πέρα Ίντερ, αλλά έχει και καλή ομάδα. Βέβαια, πρωτάθλημα δεν έπαιρνε, έπαιρνε το UEFA με τους τρεις Γερμανούς. Κλίνσμαν, Ματέος και τον άλλο τον Μπρέμε, έτσι. Και Μπρέμε, και Μπρέμε, και Μπρέμε. Θα αφιερώσουμε σε λίγο ένα κομματάκι για τη μεγάλη μας αγάπη. Τη Ρώμα. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ρώμα. Στα παπάκια μας. Γιατί εσύ είσαι στην Ιταλία, Ίντερ. Ίντερ. Τι λέει, κακομίρι και εκεί. Και εκεί κακομίρια, ρε φίλε. Μωράτη, μωράτη. Ο δασιγέρης της Ιταλίας. Πόσα πρωταθλήματα έχω? Έχεις αρκετά. 13. Και είμαι κακομίρης με 13 πρωταθλήματα. Τι είσαι. Τεράστια η Ρώμα, φίλε. Η Ρώμα πόσα έχει? 3. Γιατί γελάς, ρε. Κάπου εκεί είσαι, 12-13, κάπου εκεί. Ρώμα είσαι εσύ, ναι. Ο Δανακτσής και ο Μουρελής. Τι λες αγόρι, δηλαδή, πάρα πολύ κόσμο. Μόνο από αυτή την τριπλέτα. Πάρα πολύ κόσμο. Την τριπλέτα στο Λίμπερο. Πάρα πολύ κόσμο, φίλε. Ρώμα. Και χρωματάρες και τα λοιπά. Έτσι, επειδή κόκκινο, ήταν, κίτρινο. Ήταν το, τι κόκκινο, πορτοκαλί είναι. Δεν είναι πορτοκαλί, κόκκινο κίτρινο είναι. Σαν το δικό σας. Το άρκι του Ολυμπιακού εννοώ. Δικό σας. Κόκκινο κίτρινο. Ναι. Κόκκινο κίτρινο είναι η ομάδα σου. Φορούσε κόκκινες φανέλες με τον Κούδα. Και εσείς παίξτε με κόκκινες φανέλες, Άρης ΑΕΚ. Πρεμιέρα 85-86. Πα! Πάρτι τα πάω στο Ζαλτίδι. Πάρτι. Τι έγινε, κλείνω στην μπάσκετ εκεί, τι έγινε. Αγοράστε, τι είναι αυτό. Έχει παγκόσμιο κύπελο. Τι παγκόσμιο κύπελο. Το καλοκαίρι. Μπάσκετ, μπάσκετ έχει, ναι. Στην Κίνα δεν γίνεται. Tickets available now. Τι θες να πας. Σενεγκάλ. Να πάω. Αποστολή. Ο Λίμπερος στην Άπο Ανατολή, ρε φίλε. Κανονικά πρέπει να πάω. Δεν μου λες. Εσείς παίζετε πρώτο παιχνίδι, δεύτερο παιχνίδι, αν περάσετε, δύο μέρες πριν, μετά από εμάς, 5 Αυγούστου, 6 Αυγούστου εκεί. Το μάτς είναι 5, 8. Α, 8 και 15. 8 και 15 Αυγούστου, δηλαδή, αν περάσει ο Έλληνας, μπορείτε πρωί, τι να κάνω, πρωί θα παίξετε. Τι? Είναι φιλικό, παίζουμε τον Ολυμπιακό, 10 ώρα. Απόγευμα. 9 ήταν εκείνο το στόμα. Εκείνο ήταν 9. Α, πιο νωρίς. Εμείς παίζουμε φιλικά. Εσείς παίζετε φιλικά. 10 ώρα, όλος. Είναι δίκαιος όμως, το παραδέχομαι. Δεν ήταν 10, ήταν 9. Να ξεφωνήσω λίγο τη βάρδια λίγο. Τι ποια βάρδια. Επιγράφει 0 ουρές και σήμερα στην Μπουτίκ. Είναι 400 πήγα το Σαββατοκύριακο, ρε. Άρε Τσαλτίδη. Άρε Τσαλτίδη. Δεν μας είπες και το Βαθύλα. Α, και το Βαθύλα ακόμα στο πες, ναι. Οι Λατσιάλοι λέει σε κυνηγάνε και εκεί φωτογραφία, φίλε μου. Στείλαμε φανέλα Λατσιάλοι. Έλα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Εντάξει. Κοιτάξτε, η Ιταλία έχει πέσει πάρα πολύ από άποψη κερκίδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που γινόταν. Ειδικά στο Μαράσι, στη Σαντόρια, Τζένοα, κάτι κορεό κτλ. Αυτά που κάνει η Ιταλία, α πούμε, το 90, δεκαετία του 90, τέλειο 80, αρχές του 90, δεν υπάρχουν. Απλά έχουν πέσει πάρα πολύ. Εντάξει, κοιτάξτε, καλή κερκίδα, αλλά το καλύτερο που έχουν κάνει ο παδί τη Ρώμα, ξέρει για ποιον είναι. Για τον Γκασγκόιν. Όταν έπεσε τη Λάτσιο, 30.000 χαρτόνια, έτσι όλοι τα χέρια ψηλά. Με τι όμως τα χαρτόνια, τι είχαν? Ένα μόριο σε κάθε χαρτόνι. Και τεράστιο πανό. Με πόσα έμπαινε στο πανό? Τεράστιο πανό και τεράστιο πανό for you, Cheryl, για τη γυναίκα του Γκάζα. Ντροπή. Ντροπή, ε. Αλήθεια. Με πόσα μόρια έμπαινε στο πανεπιστήμιο? Έλα. Με πόσα μόρια έμπαινε στο πανεπιστήμιο? 30.000 δηλαδή. 30.000 μόρια ήθελε. 30.000 μόρια. Πολλά. Ρομαντίστα. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Χαμός γίνεται στην Μπουτίκ, λέει, 79. Εισιτήρια μόνο για θύρες 7, 9 και VIP. Μέχρι το μάτι τη Πέμπτη με τη Λεμεσό δεν πολλούνται διαρκεία για θύρες 1, 2 και 3. Πού τα ξέρει όλα αυτά, 79 ρε. Προφανώς είναι εκεί. Εδώ μου μιλήσει, δεν έχει ψυχή απ' έξω. Ε, πώς δεν έχει, ρε φίλε. Εδώ δίπλα θα κράξω τώρα. Όχι, ρε φίλε. Μηδέν ουρές ήταν λάθος ο τίτλος. Θα κράξω τον αυτόν. Την καλή... εδώ είναι η φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία, ρε φίλε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Έχει αυτή τη φωτογραφία που την έχει βάλει. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι εδώ φαίνονται.
Με τα χέρια της τσέπης, τραγική φωτογραφία έχουμε και τέτοιο και έχουμε και λογότυπο πάνω να μας την κλέψουν. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, Παπαδόπουλε, να μας κλέψουν αυτή τη φωτογραφία τώρα. Και έχει βάλει και το λόγο πάνω. Εντάξει, ότι πρόλαβε τραβούς ο άνθρωπος, δεν θα κάνουμε. Ρε, φίλε. Εδώ είναι εδώ, δες εδώ. Εδώ αυτή είναι η φωτογραφία. Την Πέμπτη δεν παίζατε με τον Ατρόμητο. Πέμπτη ναι. Ήταν, ναι. Παίρνω έναν τύπο, υπολόγιζα, έδειχνε νέος ρε παιδί, νέος. Έδινε 60 τόσο, αλλά τελικά πάνω από 70. Το παίρνω από Αριστοτέλους, με γρατεία για τον πάω, μου λέει Χαριλάου θα πάμε. Λέει αν μπορείς από την κάτω πλευρά. Οκ, okay, εντάξει. Απλά λέω, έχει το μάτς, λέω όσο μπορέσεις μου να πλησιάσουμε, μου λέει κτλ. Στο φανάρι στην Καμάρα, μας πιάνει κόκκινο. Και εγώ είμαι στη μεσαία λωρίδα. Πρόσεξε με λίγο. Στη μεσαία λωρίδα. Αριστερά μου και λίγο πίσω, ένα αυτοκίνητο πίσω δηλαδή, είναι ένα τύπο. Έχω την εντύπωση ότι ήταν με κοπέλα. Νομίζω, γιατί έτσι όπως κοίταξε, νομίζω ότι είδα στη δέση του μια κοπέλα. Φεύγουν τέσσερις από την στάση του λεωφορείου. Πάτα κιούτα. Κοιτάω όμως, αλλά δεν φορούσε μπλούζα αυτό. Βγαίνει από τα μάξι, φεύγουν αυτοί, γίνεται μια μπουλα εκεί πέρα. Απλά ανάψε πράσινο, δεν μου και έφυγα. Τώρα, μετά πήγε το μυαλό μου. Λέω τώρα για τον Άρη, φίλε. Λες, δεν κάνω τέτοια. Γιατί μου έκανε εντύπωση. Αν κάνουν για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ναι. Ρωτάς αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι, για Άρη και ΠΑΟΚ κάνουν τέτοια πράγματα. Μετά πήγε το μυαλό μου ότι μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Δυστυχώς υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν μόνο για αυτό. Θα σου πω το εξής. Περίμενε λίγο. Ο 70ης, ένας εκπληκτικός τύπος, δεν είχε χάσει παιχνίδι. Λέγαμε ιστορίες. Ήταν μέσα στο Άρης Γιουβέντους. Άρης Ρώμα, όχι στο Άρης Ρώμα. Γιουβέντους. Ναι, το 65. Το 69. Το 69, ναι. Το 60. Ξέρω, Κάλια, ναι. Το πρώτο μάτι ήταν με Κάλιαρη. Ήταν το Ολυμπιακό με την Κάλιαρη το 70. Ο Άρης πότε έπαιξε, ρε. Το 60. Το 59-60 το πρώτο μάτι. Αποκλείεται, ρε, εκθέσεων. Θα σταυρώ ακριβώς. Τέλος πάντων, με Γιουβέντους, με Ρώμα ναι, ναι. κτλ. Με Σεντετιέν, με Περούτζια. Ναι. Σου λέω, σε όλα τα ναι. μάτια σχεδόν ήταν μέσα. Τέτοιο πράγμα, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Και στο μπάσκετ, λέω, καπέλα όλο το μπάσκετ το ποδόσφαιρο του Άρη. Όχι, ρε, εσύ, απλά ξέρει, μου είπε κάτι πολύ σοφό. Αν κάτσει και το σκεφτεί, λέει, ξέρει ποιο είναι το κακό του ποδοσφαίρου, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Το ότι έγινε επαγγελματικό. Αν παρέμενε αεραστεχνικό, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αλλά εντάξει, πέρασαν εποχές, δεν γίνεται σε αεραστεχνικό επίπεδο. Αεραστεχνικό επίπεδο, ρε παιδί μου, είχε η Σουηδία, α πούμε, το 1900, δεκαετία του 80, αρχές του 80. Κάναν και άλλη δουλειά οι άνθρωποι. Αλλά φοβερό, μου άφησε και ένα ευρώ μπουρμπουάρ. Λέω, εγώ είμαι από τον Άνω Μαχαλά. Δεν έχει σημασία, μου λέει. Τον κυνηγάνε όμω, λέει το Σουηδί. Δίκαιο, δικαιότατο. Λέω, πια η CIA, ο Ταλνί θα λέει. Κάτι για το λιμάνι μου λέει. Πολύ ωραίο τύπο, φίλε. Για το λιμάνι. Τι πηγαίνει. Λοιπόν. Θα έχει πολύ κόσμο λύση σήμερα, μου κάνει έτσι και το δαχτυλικό. Πραγματικό περιστατικό τώρα, προχθές την Πέμπτη στο Πολύχρονο. Τετάρτη, Πέμπτη, πότε ήταν. Ναι. Με το σπίτι πάνω στον δρόμο. Ναι. Πέρνα εκεί στο φανάρι του Πολύχρονου. Οπότε στο βλέπω. Διπλωτικό πάνω, ναι. Όχι κάτω παραλία. Όχι. Ναι. Οπότε βλέπω διάφορα. Εκεί που γίνει κυκλάκι και γίνεται χάος. Δεν έχει κυκλάκι, εκεί είναι πευκοχώρη που λες. Α, πευκοχώρη. Πολύ ναι. Πολύχρονο. Ναι. Λοιπόν, είναι στο φανάρι του Πολύχρονου. Πω. Οπότε βλέπω διάφορα περιστατικά. Κάνεις χάζι, κάθεσαι στο μπαλκόνι εκεί, βλέπεις διάφορα τέτοια. Θέλω απλά να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό. Σταματάει ένας τύπος, Γκάμπριο, κάποια φάση, κάνει κορναρίσματα, ξέρεις, ξεκινά. Οπότε έχουν μια διαμάχη για το δρόμο, ρε παιδί μου. Τώρα είπε, ξεκίνησε ο ένας, πήγε ο άλλος αργά, του κάνε με τα φώτα, κάτι του κάνε. Οπότε σταματάει, κοκαλώνει στη μέση του δρόμου, Γκάμπριο κτλ. Φαίνεται ότι είναι και λίγο, έχει μια προφορά Λαζοντόιτς. Κάτι τέτοιο. Νομίζω Βαλκάνι. Όχι, όχι. Δεν έχω δει πινακίδες γιατί είμαι εκστασιασμένος από τον τρόπο που μιλάει. Ναι. Αφού κατεβάζει ναι. τα πάντα ναι. σε μπινελί και τα λοιπά, λέει το εκπληκτικό. Μαμό, το Πασόκ σου. Ωραία, φίλε. Ωραία, δεξιά. Καλά σε κάνει και σε κυβερνάει τόσα χρόνια το Πασόκ. Ναι. Λέω, πού ήρθε, πού είμαστε, το 85 ή φτάσαμε. Ναι. Και καλά, και έτσι γουστάρω να παίρνει μια ζωή 400 ευρώ. Και ρίχνει πάλι καλή μήνυμα. Και πάλι το Πασόκ. Ο άλλος τι έκανε. Ο άλλος τίποτα. Αλλά ρε φίλε, συγγνώμη. Για να το ρίξει μπλάξει, τι κάνει. 300 παίρνω, φίλε. Συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Το Πασόκ πώς προέκυψε. Γιατί σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, τόσα χρόνια. Δηλαδή είχε να έρθει, φίλε, έμενε στη Γερμανία και είχε να έρθει το 85. Τι, ποιο Πασόκ. Εντάξει, είμαστε στα πράγματα, ρε φίλε, τελευταία 30 χρόνια. 40, τι 30. Και αυτή δεκαετία δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είναι, πώς δεν είναι. Με άλλο τρόπο. Α, είναι άλλο. Με ΣΥΡΙΖΟ Πασόκ. Ναι, μωρέ, τώρα τα λέμε. Εμείς τα λέγαμε από παλιά τσαλτή. Τα λέγαμε. Ναι, αλλά ο Κυριάκος με Κινάλ πήγε. Εντάξει, τι έκανε. Κοντρά, τι γίνεται με εμάς. Ο άσχημος ξάδερφος του Οικονομόπουλου. Παπά, έφαγες και με αυτόν. Πάλι ούτε με αυτόν λεφτά έχεις να πάρεις. Τι κάνω, ρε. Τι τον κάνω. Κάπου χθες τον έφερες εδώ πέρα την Παρασκευή. Τώρα στη Ρίο Άβε τώρα. Θα τον πάρει σήμερα. Αν τον πάρουμε. Μιλάμε τώρα για το. Ο παικταράς της Ρεάλ.
Ο κολλητός του Ρονάλντο. Για τον Ρομπέρτο Κάρλος της Λισαβόνας. Κάτσε να το διαβάσω. Πάκο 4, φίλε, δεν νομίζω ότι θα κλείσει. Εδώ έναν Ιβάν. Αυτή είναι εντύπωση. Oh. Όταν έρχεσαι και ξαφνικά φεύγεις για δύο μέρες να λύσεις οικογενειακά θέματα, τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε. Ιβάν Σαββίδης, ναι. Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αυτός και οι ποδοσφαιριστές. Και το χάρτινο πλάσμα που είχαμε τη Ρουμανία για προπονητή. Το δεκανίκι του Τσαουσέσκου. Αυτός, ναι. Που έχει σημάδια εδώ πέρα στους αγκώνες και στα τέτοια. Το άλλο το εκπληκτικό. Έχει σημάδια στα μπράτσα γιατί τον ξυπνούσαν, τον χτυπούσαν συνέχεια. Ξύπνα, είμαστε βάνα, μετάδοση από την Ολλανδία. Εγώ, ο Σταύρος, ο Τρέγιας και ο Ντρούλινγκ. Ναι. Το match Κλουζ ΠΑΟΚ. Α, που τους βάλαμε 6. Δεν τους λυπηθήκαμε. 100 χρόνια οι άλλοι 6 γκολ τους βάλαμε. 5 τους βάλαμε. Εντάξει, 5. Ναι. Ναι. Το δωρή σαν τις μάνες. Τι ώρα είναι, μαμά? 9. Ήταν 8. το κλασικό αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τάσο, τι θέση ρε είναι αυτή, γιατί είμαι άσχετος, του λέω. Αυτή η Κλουζ, λέω, τι θέση ήταν? Μισό λεπτό, θα σε πω, μου λέει ο Τάσος. Ανοίγει. Πρώτη, λέει, είναι. Λέει, τι πρώτη, ρε Τάσο. Πρώτη, λέει, είναι. Την άλλη έλεγε. Το ξέρω τι έλεγε την άλλη. Αυτή ήταν στη Β' Εθνική, εν τω μεταξύ. Αυτή έκλαιγε 100 χρόνια, τι έκανα, να πούμε ψέματα. Δεν το άκουσα, φίλε, και δεν το διάβασα πουθενά. Πουθενά, λες. Ότι η ομάδα αυτή, ναι, είναι Β' Εθνικής. Ναι, αλλά και εμείς δεν διαβάζουμε τα σκορ του Άρη εδώ πέρα σε εφημερίδες της πόλης. Δεν έγραφε κανείς 5-1 η Σιτάρ τον Άρη. Σουρωτήρι άμυνα του. Ήταν σουρωτήρι σε εκείνο το μάτς. Ναι, σουρωτήρι. Τα είπαμε και τα γράψαμε, ρε φίλε. Ναι, σε εκείνο το μάτς. Ο, ναι, ο Σάσα, καλός. Η μισή ώρα τον έχω δει το Σάσα τώρα. Τι να δω. Και τρεις ώρες τον είδα να γυρίζει γύρω-γύρω. Δεν τον έχω δει τον παίκτη. Εντάξει, καλός λένε ότι είναι. Θα δούμε τώρα. Στην πράξη θα το δούμε. Δεν γίνεται. Πριν δούμε ένα ποδοσφαιριστή από την πρώτη εμφάνιση να λέμε είναι καλός ή κακός, ο Σούντγκρεν, ας πούμε, μου αρέσει εμένα. Ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο, το πώς ανεβαίνει, το πώς καλύπτει, εμένα μου αρέσει ο Σούντγκρεν. Αυτός μπορεί να παίξει. Ναι, παίζει κανονικά. Γιατί δεν έπαιξε με την ΑΕΚ στον προηγούμενο γύρο. Τι. Έγινε αυτό που σου είπα. Α, αυτό που είπες. Σπάνι έγινε. Μια εβδομάδα πριν έγινε, το. Έγινε μια φορά. Όχι, έγινε για μία ακόμη φορά, επιβεβαιώθηκε πλήρως. Και επιβεβαιώθηκε 100% ακόμα και στο ιατρικό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε. Σου είχα πει τότε, Dr. Charles, 15 μέρες νωρίτερα, ότι θα έχει, τι πράγμα είσαι, θα έχει εκείνη τη βδομάδα στομαχικές διαταραχές. Φίλε, είχα δει τι έφαγε ένα σούσι. Και στον Ιπποκράτη ορκίστηκε. Και έκανε τέτοιο. Και είχε το πρόβλημα το παιδί, το είπε. Πονούσε το στομάχι μου. Αλήθεια έλεγε. Αλήθεια έλεγε. Έτρωγε φοφίκο εκεί στη Σουηδία. Κατάλαβε. Έλα και αυτή τώρα θέλω να το βάλουν εκεί με τους Αρμένους να παίξουν. Αφού προκριθήκαν. 0-0 ήταν το πρώτο μήχρονο στο δεύτερο παιχνίδι. Του βάλανε τελικά 3. 3 βάλα. Ή αργά βάλα το πρώτο. Αργά βάλα το πρώτο. Στο δεύτερο μήχρονο κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, να η ουρές, φίλε. Ορίστε. Μια χαρά, τα παιδιά εδώ περίμενε. Νομίζει μπύρα θα πάρουν. Ναι. Τι είπε, παίρνουν. Έξι άτομα και ένα λέει φέρε μια Άμστερ, ξέρω εγώ. Εσά που είναι η ουρά. Μην μιλά για ουρέ. Χαλάει του Λάρα στο Βόλο. Ω, γιατί ρε φίλε. Τι έγινε. Γιατί δεν παίρνουν αχιλιά. Πάω το φράγμα το 19.000 σε λίγο. Πόσο? 19.000. Θα είναι πάλι 19.000 στα διαρκεία και 10.000 στα εισιτήρια. Πάλι προπαίδεια θα κάνουμε. Ε? Έλα. 19.000 διαρκεία, 15.000 μεσόωρο. Όσα θέλουμε βάζουμε, ρε φίλε. Το έχουμε καταλάβει. Βράσε με τώρα όμως θα υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό, φίλε. Τώρα, θα υπάρχει τώρα. Η ΑΔΕ θα έρθει και από τα δικά σου τα γραφεία. Όχι όπως ήταν μέχρι πρότινος. Αν και η προηγούμενη φορά που η ΑΔΕ. Γραφεία ερμητικά κλειστά. Η προηγούμενη φορά που ήσουν μάρτυρας. Γραφεία ερμητικά. Όπως είχε καταγγείλει ο φίλος μου ο κύριος Γογάκος. Ότι ήσουν αμάρτη του Ηρακλέως. Ναι. Ότι ήσουν αμάρτη. Αυτοί παίζουν, θα υπάρχουν φέτος, θα υπάρξουν αυτοί. Να μας πει ο Σλάμας τώρα, δεν γυρίσει. Έχουν εξαφανίσει τον Ηρακλή. Τελείωσε. Τον έχουν εξαφανίσει. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι, αυτό δεν έχει γίνει με κανέναν άλλον. Αυτή τη φορά τον εξαφανίσαν μόνοι τους όμως. Όλες τις προηγούμενες φορές είχαν δίκιο που φωνάζανε. Σε αυτή τη φορά, όσο και αν γίνομαι δυσάρεστος στους φίλους μου τους Ηρακλειδείς, διαλύσαν μόνοι τους τον Ηρακλή. Μόνοι τους. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Τώρα δεν τους έφτιαξε, δεν τους θέλει κανένας και έχουν πάρει από κούμπι αυτό του Παναγόπουλου να το μας αποκαταστήσουν, να μας βάλουν. Νομικά δεν στέκει καθόλου, να ξέρεις. Αυτό που λέγεις πριν φύγεις, δεν υπάρχει τίποτα. Αν θέλει η ΕΠΟ να κάνει εντός εισαγωγικών χάρη, γιατί τους χρωστάει στην ουσία. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Αυτό που τους έκαναν τότε δεν υπάρχει. Ναι. Αν θέλει λοιπόν να κάνει για να το αποκαταστήσει, να το δεχτεί για να τους βάλει στη Super League 2 και πρόσεξε, όχι στη Super League όπως κυκλοφόρησε αρχικά. Ναι. Στην αρχή κυκλοφόρησαν ότι πάνε να ανεβούν στη Super League. Άλφα. Και τους είπανε δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
και πάνε να το περάσουν τώρα να παίξουν στη Β. Έτσι. Μακάρι να γίνει, λέω εγώ. Γιατί χρειάζεται ο Ηρακλής. Αλλά να λέμε την πραγματικότητα. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε καμία αδικία εις βάρος του Ηρακλή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορούν να μην συμμετέχουν σε κανένα πρωτάθλημα για φέτος. Γιατί, ναι, φυσικά. Και του χρόνου τι γίνεται. Τίποτα, πουθενά. Εψημή. Τι. Παίζουν μπάσκετ εδώ, ρε. Το γύρισαν στο μπάσκετ τώρα αυτοί. Θα μας ρίξουν. Ζάρα και τέτοια. Θα μας ρίξουν και τους δύο. Άνετα. Του χρόνου να σου πω κάτι, Α2. Πάω, Κάρης, Ολυμπιακός, μια χαρά θα είναι. Τι? Του χρόνου να πέσουν. Και δεν ανέβει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός θα ανέβει ο Ολυμπιακός. Κάνει άλλη μαγιά. Θα βάλει πιτσιρίκες στην Α2 και η Ευρωλίγα. Το τήρησε ο Ολυμπιακός, φίλε όμως. Ε? Το τήρησε. Ναι, εντάξει. Το τήρησε ο Ολυμπιακός. Βέβαια είναι καταστροφή του μπάσκετ και οι δύο, έτσι. Το τήρησε γιατί παίζει η Ευρωλίγα. Παρακαλώ. Δεν ακούστηκε καλό αυτό. Δεν ακούστηκε καλά αυτό, αλλά όταν πέρανε φίλε τα τηλεοπτικά, του ένιωσε μόνο οι δυο του τα 1,5 εκατομμύριο και σου λέει ψοφίστε τη πείνα, α πούμε. Ξεκίνα, φίλε Δέλτα. Όχι Δέλτα Εθνική, ο Άρης, Δέλτα, διαφημιστικό. Δέλτα 360. Εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Άντε, πες τα. Γιατί να σπουδάσει τεχνικά επαγγέλματα στο ΙΕΚ Δέλτα 360. Άντε, πες μου γιατί. Μπορείς να επιλέξεις μία από τις ειδικότητες στο τομέα τεχνικών επαγγελμάτων. Γιούμπι. Μηχανοτρονική. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Πριν να πάρουμε στα ΙΕΚ Δέλτα, να μας πούνε. Ναι. Ψυκτικός. Το ξέρουμε. Θερμοϊδραυλικός, θα τον τρέγια δηλαδή. Ηλεκτρολόγος. Πάλι τρέγια. Τεχνικό αυτοματισμό, εγώ δηλαδή, σε αυτοματισμού είμαι καλό. Yeah. Ανανεώσιμο πηγών ενέργεια, ωραίο. Συντηρητή γεωργικών μηχανημάτων. Σαβίδη. Όχι, ασλαμά πλέον. Yeah. Γιατί. Yeah. Εκπαιδευτή οδηγών, εσύ. Με κρατικό δίπλωμα. Σημαντικό. Wow. Με κρατικό δίπλωμα, φίλε. Wow. Σημαντικό το κρατικό δίπλωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονε εγκαταστάσει, συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργία, εργαστήρια ψήξη, θέρμανση και εγκαταστάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Οι εγγραφές, οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις κράτηση στη θέση σου, γιατί παιδιά υπάρχει όντως μεγάλη ζήτηση. www.delta360.gr ή μπορείς να πας μια βολτίτσα από τη σχολή να τα δεις από κοντά. Εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ και σε ενημερώνουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Interesting. Διάλειμμα. Διάλειμματάκι, επιστρέφουμε. Δεν τραβά τα μηνύματα, Ρετσαλίδη, σιγά σιγά. FM και ενώ το μήνυμα σα αποστολή στο 54526. Αύριο μεθαύριο βάλουμε τραγουδάκια. Αύριο θα έχω εισιτήρια. 18 έχει, εντάξει. Αύριο εισιτήρια. Σκλέψαμε τρία πρωταθλήματα. Αύριο εισιτήρια. Αύριο. Εντάξει. Θα είμαι εδώ απίκο. Να είσαι. Για να δώσω το λαό του Άρη. Η Ίντερ έχει 18 πρωταθλήματα. Έχει ήδη κάνει sold out στα διαρκεία τη. Είναι η μόνη οπαδή που έριξαν σκουτεράκι από την κερκίδα του. Πικ σλαξ. Στο αλή του μνήμη Ίντερ Αταλάντα. Πολύ καλό βιβλίο. Ναι, αλλά η Αταλάντα, φίλε, ξέρει τι είναι. Τι είναι. Μπέργαμο. Φίλε. Μπέργαμο. Μακριά και αγαπημένη. Είναι 500. Ναι. 500. Είναι αρκετή, εντάξει, okay. Ναι. Είναι επαρχιακή ομάδα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό μίσο με Τζένοα. Ναι, 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 τρομερό ναι, ναι. Μίσο με την άλλη, ρε, πώς τη λένε. Με την Μπρέσια. Μπρέσια Αταλάντα. Γιατί. Πάτε να δείτε το δεκαετία 90 τι γινόταν. Πάτε να δείτε το δεκαετία 90 τι γινόταν. Πολύ μίσο, μεγάλο μίσο. Αλλά έχουν. Είναι δυνατή. Δυνατή. Μην του στείλει μπροστά σου. Του Αταλαντένιου. Ναι, ναι. Εντάξει και όλες οι ομάδες του κόσμου. Ανοίγουμε γραμμές. Τους και τα λοιπά. Εντάξει. Να μας κάνουν πιο πολύ, αλλά Ρώμα μεγάλη λατρεία ρε φίλε. Μας κάνουν πρόβλεψη τα παιδιά μας με ποιον θα παίξει ο Πάοκ και με ποιον θα παίξει ο Άρης. Κοπεχάκι Πάοκ είναι το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, εσύ τα πες, ο κόσμος τα πες. Ο Άρης με Μόλντε να ξαναπάνε στην Νορβηγία. Η δική σου. Να μην πάνε. Μακριά είναι ρε φίλε. Δύο χιλιάρικα θέλουμε να πάμε. Ο δικός αγόρι μου. Μείνεις απλώς κάποια χρόνια. Για να μην να κάνω έτσι. Γραμμούλα, γραμμούλα, λέω να πάω. 3-10-2-87-8-8-8. Χορηγούς έχουμε να πούμε. Τώρα σε λίγο, τώρα. Αν δεν φεύγει, θα τα ξαναπώ. Ρουμεγκόλε, τώρα και τέτοια κάνει. Καλημέρα. 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 Στόντο, Θωμά. Καλώ τον. Πλάκα, πλάκα, ο Άρης έχει και το ρεκόρ εισιτηρίων με κόκκινη φανέλα. Άρης τέτοιο, Άρης ΑΕΚ. Το 0-3, ρεκόρ εισιτηρίων είναι. Αυτό το μάτσο έγινε σε ζώνη 35.000 εισιτήρια. Σόπαρε. Καφτατζόγλου. Γιατί εντάξει, το Χαριλά όσο και να χωρούσε παλιά, γιατί χωρούσε πολύ περισσότερο κόσμο. Ναι. 27. Δεν χωρούσε 35.000. 27 έχει το Άρης ΑΕΚ. Νομίζω το πιο πολύ ο Άρης το έχει με την Τζέλσι. Εκείνο το μάτσο. Εκείνη... Δηλαδή εκεί που διαβάζαμε στα αφιερώματα είναι 35.063 μου φαίνεται. Εκείνη η χρονιά. Α, εισιτήρια λες, όχι κόσμο. Είναι πρώτη αγωνιστική, Άρης ΑΕΚ 0-3. Το Σάββατο παίζουμε εμείς με τον Πανιόνιο 1-2. Δύο του Ντούκη στο Καφτατζόγλιο. Και ο Ηρακλής πρέπει να χάσει εκείνη την εβδομάδα. Ναι, πρεμιέρα. Ναι, πρεμιέρα. Είχαν χάσει και τέσσερις ομάδες, ήταν και ο Απόλλωνας πριν να έχει χάσει ο Απόλλωνας. Και εμείς στο Καφτατζόγλιο παίξαμε. 1-2. Πλάκα, πλάκα. Εν τω μεταξύ είμαι η μοναδική ομάδα που δεν έχει βάλει κόκκινη φανέλα, εγώ είμαι. Ο Ηρακλής. Είχαμε βγάλει μια ροζ στα 100. Η κόκκινη φανέλα που φορούσαμε σε Σεβίλη μαγική. Στο Σεβίλη Πάοκ.
Μια πούμα ήταν, έτσι δεν είναι. Ναι. Μαγική. Δεν το είχε δείξει τηλεόραση και το μάτι. Όχι. Ούτε, και το ΠΑΟΚ Σεβίλη νομίζω. Γι' αυτό εντάξει, υπάρχει μόνο μια φωτογραφία με του αρχηγού. Δύο φορέ παίξαμε τη Σεβίλη βασικά. Έτσι, μία με τον Μπόλστερ το 90. Τότε είχαν βάλει κανονικά τα, ναι, τα μαύρα. Που ακυρώνει γκολ του Μαγκδί που παίρνει την μπάλα με το κεφάλι μέσα στα χέρια του τερματοφύλακα, θυμάσαι. Το πρώτο μάτι δεν το είχα δει γιατί ήμουν. Όχι εδώ ΠΑΟΚ Σεβίλη. ΠΑΟΚ Σεβίλη, παλαιμητικό. Ναι, κλεισμένο. Πέναλτι, ναι. Όχι. Κοίτα, χάσανε Μητογλού ένα. Δεν θυμάμαι ποιο είχε χάσει πέναλτι. ΠΑΟΚ Σεβίλη. Ναι. Ο οποίο Μητογλού έχει γιο ποδοσφαιριστή, έπαιξε το Σάββατο. Μπασκετμπολίστα. Στον Παναθηναϊκό παίζει, ρε. Όχι, ο ένα είναι μπασκετμπολίστα. Ναι. Και το άλλο το παιδί, μάλλον το μικρότερο πρέπει να είναι. Από 10 μέρε τα παίρνει η οικογένεια. Είχε ένα Μητογλού ο πόνο το Σάββατο και γιο του Μητογλού. Τον άνθρωπο, ρε. Ο Μητογλού. Ο άνθρωπο που έσβησε τον Μαραντόνα στον κύριο τον Άπολη Πάουκ το 1-0. Ωραία, φίλε. Ο Μίτογλου έσβησε το Ροντέ, ο Βαγγέλη έσβησε το Φορλάν και το Ρονάλντο στο Αλβανία. Πότε έρχεται η ντοκιμαντέρ του Μαραντόνα, ξέρει, να σε ενημερώσει κανεί. Άλλο τώρα, όχι του Κουστούριτσα. Όχι του Κουστούριτσα το παλιό. Τώρα, οι πρώτε μέρε στην Νάπολη, μέρε στην Νάπολη και τέτοια. Θα έχουν και κουζάκια. Αυτό που είπε για την Αταλάντα, άμα δει κάποιο το Real Football Factory στο Ιταλί, εσύ δες το οπωσδήποτε αυτό. Ρε φίλε, να δει πόσο οικογένεια είναι ο παδί της Αταλάντας. Αλληλογραφούς. Έχουν ένα αρχηγό που θα τον ξέρεις εσύ. Ναι. Είναι μεγάλος ηλικία. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η μορφή. Τι είμαι εγώ μεγάλος. Ψάξτε το και βρες το Παναγιώτη. Φίλε, έχω κασέτες. Αλληλογραφούσα με Ιταλούς τέλος πάντων και μου στέλναν κασέτες. Ξέρω τι τρέλα έχεις. Δες το Real Football Factory στο Ιταλί. Να δεις πιο πολύ την Αταλάντα. Και πολύ μίζουν με Τζένοα. Αλλά γενικά της Αταλάντα, Wild Cows. Εδώ είχα πάει με τον Όφι το 1-0. Όφι Αταλάντα. Είχαν έρθει στην Αταλάντα. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι εικόνα από Ιταλούς. Όχι, ένα γνωστό μου είχε αλλάξει κασκόλ με οπαδό της Αταλάντα. Μάλιστα. Δεν μου λες. Το θυμάσαι το Σουηδό που έπαιζε την Αταλάντα τότε. Στρόμπερκ. Το δεκάρι το θυμάσαι, το δεκάρι. Νικολίνη είχε βάλει ναι. Γκολ. Διαφήμιση. Εσύ τι είναι. Μπράβο, ρε Τσέρεστο. Τι είσαι, ρε φίλε. Εγκυκλοπαίδεια. Αυτά είναι μαγικά, φίλε. Τέτοια πρόβλεψη. Πρόβλεψη δώσε. Πρόβλεψη. Για πάω. Όχι από ΕΛ. Το κάνουμε το από ΕΛ. Όχι από ΕΛ. Το πιο εύκολο από όλα. Γιατί εκεί με οι λογαριασμοί, εκεί στην Κύπρο είναι τη μέρα. Για να δούμε αυτή την πεκτάρα που είχε στη ΑΟΑ το 7 που το είδαμε στο Under 21. Πώς το λένε, είχε μια πεκτάρα απίστευτη στη ΑΟΑ. Under 21. Ναι, έπαιζε ένα εξτρέμ, θυμήθηκα το Λάκα του. Ένα τρίλο έχει υπάρξει στην Ρουμανία, ο τεράστιο Γιώργη Χάτζη. Καλά, αυτόν τον έβριζε. Πριν ένα μήνα τον έβριζε στο Χάτζη. Τι είναι. Πάνω και ο Λάκα του. Λάκα του. Ωρε φίλε. Έγινε παιδί. Α, τότε να σε ρωτήσω κάτι. Για γενικά, τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, οι Ιταλοί έχουν πέσει πολύ στι ατμόσφαιρα εκεί πέρα και τα λοιπά. Έτσι. Θυμάσαι τι γινόταν εκεί πέρα δεκαετία 80 και 90, Εντάξει. Δεν σ' αρέσουν εσένα αυτά. Όχι, μ' αρέσουνε, μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει. Το Ιταλικό ποδόσφαιρο εγώ έβλεπα. Δεν είμαι. Είμαι Αγγλία και Ιταλία βασικά. Αυτά βλέπω. Αλλά απλά Ιταλία τελευταία. Και χρωματάρα η Ρώμα, σαν σήμερα. Ιδρύθηκε το 27. Ωραία, φίλε. Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Μ' άρεσε πολύ που βάζα το σήμα της Ιταλίας στα πέρα από το άθλημα. Ναι. Και βάζα και το κυκλάκι απέναντι. Το κυκλάκι, ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία πράγματα τώρα. Ωραία. Έγινε. Έγινε στον τον. Τα λέμε. Στο καλό. Επόμενος, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον κύριο. Λοιπόν, Άρης Παναθηναϊκός μέσα δεκαετία 60 Καθατζόγλιο. 50.000 κόσμο. 2-2. Πιερικός Άρης όταν πήγαινε για πρωτάθλημα. 3.000 η μία κερκίδα και των ορθίων πίσω από τις αιστείες άλλες 2.500, 5.500 και άλλες 1.500 από τη μία την άλλη την κερκίδα 7.000 κόσμος. Ποτέ καμία ομάδα στην Ελλάδα δεν έφερε τόσο κόσμο. Καλά, θυμίζει και το πυρήνικο Πάκου του 85. Έτσι, πάμε τώρα, μην πάμε σε αριθμού. Όταν πήγαινε για πρωτάθλημα, βάρε. Και εμεί πρωτάθλημα πήγαμε. Λοιπόν. Επίση, και το Άρη Τσέλσι το έχω δει. Α, ναι. Μεσημέρι ήταν αυτό, Και το Άρη, γεμάτο ήταν. Όπω ήταν και αυτό που σα λέω, Άρη Παναθηναϊκός 2-2, ματσάρα. Με Κωνσταντινίδη Αλεξιάδη Παπαϊωάννου μπροστά. Πολλά φιλιά στον Παναγιώτη. Ο Άρης. Ναι. Με Χριστίδη Σεμερτζή Σπυρίδωνα, αριστερά Ναλμπάντη, δεξιά Πάλα. Και χανότανε η μπάλα. Και πρωτάθλημα είπα ο Κάρα. Δύσκολα. Κεραμιδάς Μεσηρόπουλο. Ο Κεραμιδάς Μεσηρόπουλο.
Για να μην λένε ότι ο Άρης δεν έχει κόσμο. Έτσι. Ποιος θα λέει αυτά, Άρη, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Ο Άρης έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει λιγότερο τον ΠΑΟΚ, τι θα κάνουμε. Ο Άρης έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάμε και την ΑΕΚ, και να μην μονοπολείται ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, ο παδικός ή ο φύλαδος, αν θέλετε. Ακόμα και ο κινησμένος είναι ο Σβέρκος με τις τρεις φάπες συνεχόμενες που έχει φάει τον ΠΑΟΚ από το κύπελλο. Όχι, έχει ξεφύγει. Τι είπε, Παναγιώτη. Άρα, Κυρκό, το έχει ρίξει στο σινεμά. Τι σου έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτό λέω. Θέατρα και σινεμάδες. Τίποτα δεν με έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Τον αγαπάς πολύ. Ο ΠΑΟΚ απλώς το 1973 μου έκλεψε την πρόκριση. Βρεάσε τώρα στο Καφτατζόγλιο, δεν τα παραμύθια που λες τώρα. Στο Καφτατζόγλιο μου έκλεψε την πρόκριση στον τελικό. Έβαλα γκολ κανονικό στο 75 και με το ακύρωσε. Γιατί βγήκε ο παλιός ο παίκτης ο Γκολέμας από τον πάγκο και τον έπιασε από το λαιμό. Τον επόπτηκε από το χέρι, τον κρατούσε όρθιο με τσανακλείδι διαιτητή. Παραμύθια μας. Και τρία μέτρα offside ο Γκόρου Σαράβης στο 89. Φέρε κάμερα. Ρώτα τον Κούδα. Επειδή ή τον Αποστολίδη να σου τα πει. Νάτε οι αλήθειες. Νάτες. Καλά, εντάξει. Τι. Μας φάξε, να σου τα πει. Ρώτα, ο Κούδας είναι ντόμπρο παιδί. Και τον Αποστολίδη. Εντάξει, τον Κούλη. Να σου τα πει. Αυτά που σου λέω εγώ, Παναγιώτη, δεν αμφισβητούνται. Εντάξει. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Στο καλό. Είπε όλη την αλήθεια. Ναι, είναι καλά. Τι είναι καλά. Τα παραμύθια τώρα. Α? Παραμυθάς. Τις πιερίες. Ο Έσωπος. Ο Έσωπος 21. Ο Χάτζη. Ο Λουτσέσκου. Ο στρατηγός Λουτσέσκου. Τι έγινε τώρα. Δεκανίκη του Τσαουσέσκου. Τσαουσέσκου, ρε φίλε. Πώς το λέγανε εκείνες τις ελληνικές ταινίες που έπαιζε τον καταδότη συνέχεια. Το θυμάσαι τον ηθοποιό. Ο Αρτέμις Μάτσας. Ο Ματσέσκου της... Τον Μπάγκον. Ο Ματσέσκου τον Μπάγκον. Για πες κανένα χορηγό γιατί δεν σε βλέπω καλά. Πεθερούλη, ρουμεγκόλες. Και όχι ηρωνία, υγρασία ζέστη. Ξέχασε τα αυτά. Γιατί το λέω ο Παράγος. Επειδή μίλησε με τον Πεθερό από τις ρουμεγκόλες. Στο Βαδίλακο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-19229 και πού αλλού. Πεθερούλη στο rumen.gr. Η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Δεν πας τα μηνυματάκια, για να δούμε τι έχει έρθει. 18 έχει. Διαβάζω, φίλε, ένα εκπληκτικό θέμα στην Blue Arena. Τι έχει για το Ηρακλή, απίστευτη καταγγελία. Έφαγε πρόστιμο από το ΙΚΑ. Περίμενε. Δεν σταματάνε τα χρήματα. Πρόσεχε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο. Προπόνηση τμήματων Ακαδημίας του Ηρακλή. Ναι. Τα παιδάκια. Προπόνηση κανένα και τα λοιπά. Πήγαινε ρημί γυμνά. Ελεκτικό κλιμάκιο του ΙΚΑ στους χορτατζίδες. Στην προπόνηση. Ανασφάλιστος ο προπονητής. Πρόστιμο στον γυμναστικό σύλλογο. 10.000 είναι. Πρόστιμο στον γυμναστικό σύλλογο, περίμενε. Νομίζω είναι 10. Περίμενε. Πρόστιμο στον γυμναστικό σύλλογο, στον Εραστέχνη. Πόσα. Γιατί η εγκαταστάση είναι του Εραστέχνη. Ναι, αλλά τα τμήματα είναι της ΠΑΕ. Άρα αυτός που έπρεπε να τον έχει. Φίλε. Ήταν Τόμ. Κάνεις κεφάλι. Πού είναι ο Τζέρι. Κάνεις κεφάλι. Ανασφάλιστος ο προπονητής. Μπορεί να το είπα, θα το κολλήσω τον άλλο μήνα. 18 έχει, δεν είναι. 13 έχει τότε, το 89 που το πήρε τελευταία και μετά έχει και ένα. Είναι 18. Ταξίδι απ' έξω. Έχει πολλά χρόνια πάρει πρωτάθλημα. Ρε, εσύ, από το 89 μέχρι το. Ο Ικάρντι τώρα που θα παίξει. Δεν ξέρω. Στη Γιουβέντους λέει πάει. Η 7 ποια θύρα είναι, ρε, στο Χαριλάου. Τα επίσημα. Και η 9. Η 9 είναι πάνω. Πλέον εκεί που είναι και τα δημοσιογραφικά. Πήγαν στην 9. Έχει κάνει καινούργιο και κορτσάιτ. Κορτσάιτ. Δίπλα στου πάγκου. Πάρα πολύ ωραία είναι εκεί. Ωραία, είναι πολύ ωραία. 300 και 300. Οχ. Και τι είναι για παιδάκια. Είδα ότι, για παιδάκια είναι ότι στην πλευρά των φιλοξενούμενων. Ναι. Καμιά σαρανταριά θέση. Όχι, εγώ είδα αυτή που είναι προ την 3. Που είναι προ την 3, εντάξει, είναι δίπλα στον πάγκο του Άρη. Ναι. Οι άλλοι όμω, είδα ότι 40 θέσει εκεί πέρα που είναι δίπλα στον πάγκο δεν υπάρχουν. Είδα ότι λείπουν. Μάλλον είναι για λόγου ασφαλεία. Και έχει και διαρκείες εκεί. Ναι, θα βγουν τώρα εκεί. Για παιδάκια είναι. Όχι. Όχι, κανονικά. Για αγοράκια.
Αυτό είναι δίπλα από τον ΕΠΟΠ. Δηλαδή, μιλάς στον ΕΠΟΠ, ακούς τι λέει. Τον πιάνεις. Τον πιάνεις. Φίλε, να προσοχή να υπάρχει. Πρέπει οι ΕΠΟΠτες. Επόμενος. Πώς θα παίξει έτσι η Ευρώπη. Καλημέρα, επόμενος. Στην Ευρώπη δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλο Ζευγαρπία. Στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα. Στα άλλα μα έχουμε πρόβλημα. Και ευτυχώς δεν υπάρχει Λουτσέσκου. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από πού παίρνετε, κύριε? Το ναυτάκι. Α, το ναυτάκι. Από το πλοίο παίρνετε? Παλιός ακροατής. Όχι, έξω από το γήπεδο ήμουν προηγουμένως. Ποιο γήπεδο? Ποιο γήπεδο? Ένα είναι το γήπεδο στο Θεσσαλονίκη, το Χαριλάου. Το Κλεάντζ Βικελίδης. Μπράβο, κύριε μου. Σωστά μιλάτε. Έτσι ακριβώς. Για πες μας. Χαμός γίνεται, η ουρά έχει φτάσει στη Φίνα Κότα. Για πες μας μυθομανήτρια. Λοιπόν, η ουρά είναι από την Πουτίκ μέχρι την Τρία. Ωραία. Εισιτήρια δεν έχει στη δύο τέλος, ούτε διαρκές βγάζουν από Παρασκευή και μετά. Ψεύτε. Και την πάτησα. Και έχει εισιτήρια στην 7 και στην 9. Βέβαια, φίλε, γιατί περιμένατε τελευταία μέρα να, να πάρετε διαρκείας. Όχι, όχι. Εγώ περίμενα να βγει το καρτελάκι να πάω το πάρω να μην πάρω δύο φορές. Το καρτελάκι το παίρνεις κανονικά. Άρα διαψεύδεις τον 779 που λέει δεν έχει για την 7 και την 9. Α, όχι, λέει. Έχει, έχει. 7. Μισό, για να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Καρτελάκι μπορείς να πάρεις εφόσον το έχεις αγοράσει. Ναι. Καρτελάκι ή καρτελάκι. Ναι, 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 ναι. Έχεις πάρει την απόδειξη, ρε φίλε. Πλήρωσες. Ναι. Βγαίνουν τα καρτελάκια. Τα καρτελάκια για να το πάρεις. Ναι. Εγώ είπα να μην πάω δύο φορές. Ναι. Να πάρω κατευθείαν το καρτελάκι και την πάτησα. Και πήρα εισιτήριο στην 7. Συγγνώμη λίγο, ρε παιδιά. Αν έβγαζε το διαρκείας, δεν έπαιρνε το καρτελάκι την ώρα. Όχι, δεν μπορεί να το πάρει. Και πότε το παίρνει? Τώρα. Ναι, αν δεν πα, μπορεί με την απόδειξη να πει στο γήπεδο. Όχι. Άρα πρέπει να πάρει δύο φορές, ρε φίλε. Φυσικά πρέπει. Γιατί, για ποιο λόγο? Και εσύ το ίδιο κάνεις. Δεν είναι εκείνη την ώρα να βγαίνει. Όλοι το ίδιο κάνουν. Αλλιώς πάνε, πάρ' το τώρα. Που μπορείς να πάρεις τα καρτελάκια. Καταλαβες. Αλλά δεν μπαίνεις στο ευρωπαϊκό τώρα από αυτό. Εντάξει. Και πήρα το στήριο, πήρα στήριο στην 7. Εντάξει. Πήγα η 7. Πόσο στην 7 έχει? 50. Ωρε φίλε! Μιλάμε για τον Άρη. 50 ρέας. Για τον Άρη Θεσσαλονίκη, όχι για Ερμαδρίτη, έτσι. Επίσημα. Παναγιώτη, χθες έβγαλα στοίχημα χθες. Σόπα, ρε, για πες μας. Και το γλιτώσαμε το. Τα βγάλαμε, το πήραμε καλά το εισιτήριο. Ωραία, μια χαρά. Από 5 αυτά. Μπράβο. Έτσι. Εντάξει. Στην 9 πόσο έχει, 35. Δεν ξέρω. Χρήσα αυτό να τελειώσει, έλα στον Ουζουνιάν να κεράσω σάντουιτς. Ουζουνιάν, ωρε φίλε. Πάντως μπράβο. Δεν δουλεύω, κατάλαβες ποιος. Κατάλαβα, βρε. Κουλούρι θέλω. Εντάξει. Όχι σάντουιτς. Πάντως μπράβο σου. Στηρίζεις μια χρονιά η οποία θα είναι διάφορη με, με τον Άρη Βολοδένη στην 8η θέση. Μπράβο. Άρισε. Έτσι. Έγινε. Καλημέρα, τα λέμε τα φωτιά. Στο καλό, στο καλό. Εδώ ζουνιά δίπλα δουλεύει. Ναι. Ωραίος. Όχι, δίπλα. Ναι, την άλλη. Γιατί, συγγνώμη, με το δίπλα που είπα, κατάλαβες από ποια μεριά ήταν. Απλά θες να αντιδράσεις. Όχι, ρε, είναι απέναντι. Απέναντι είναι. Το βλέπω. Τι απέναντι, ρε. Απέναντι από τον ζουνιά. Απέναντι δουλεύει ο άνθρωπος, ρε φίλε, τον ξέρω. Τι απέναντι, ρε, στον Ουζουνιάν δουλεύει. Δεν δουλεύει στον Ουζουνιάν. Στον Ουζουνιάν δουλεύει και έχει φέρει και τούρτα και κουλούρια και σάντουιτς. Δεν δουλεύει στον Ουζουνιάν. Εκτός πηγαίνει, ρε φίλε, με το μηχανάκι, ρε φίλε, κουλούρια πακέτο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν δουλεύει. Εκτός να δουλεύει πριν μια εβδομάδα. Αυτό είναι το ναυτάκι. Ναι. Όντως, ναι. Άντε, αγόρι μου, για μια ακόμη φορά δικαιώθηκα. Υπάρχει... Πάλι ψέμα, προπαγάνδα και τα λοιπά που λέω στον κόσμο. Σε σχέση με τον Άρη δικαιώνεσαι πάντα. Με τον Πάοκ δεν ξέρω. Τελικά, φίλε, ποιο παίχτη παίρνεις? Τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ποιον έχεις πάρει μέχρι τώρα? Κοντράω. Σε κατάλληλη ηλικία για να παίξει αριστερά. Λέει τον, ναι. Αμυντικό χαφ με κάτσε πα, το έχεις αντιληφθεί. Εντάξει, θα φάβρω μάλλον, μην φοβάσαι. Πότε? Εντάξει, θα πιστεύω, παίζεις. Θα δούμε τώρα τον αντίπαλο και μετά θα αποφασίσουμε. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Ή σχεδόν πάντα. Δηλαδή, βλέπεις ότι άμα αποκλείομαι δεν παίρνω. Ναι. Ο φραγκοκίλερ αυτός που έχεις. Τελειώσαν και οι επιδοτήσεις. Φραγκοκίλερ το Σαβίδι. Ακούστηκε αυτό. Αυτό από μόνο ζέτο, έτσι. Ο φραγκοκίλερ το Σαβίδι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Κινείσαι μέχρι στιγμής με τα 2,5 εκατομμύρια συν 2,5 του Πρίγιοβιτς, τα 5 δηλαδή του Πρίγιοβιτς. 50 ευρώ, ρε, τα 3 του Κουλούρη. 50 ευρώ, Άρισα, έλεγε ζου. 50 ευρώ έχει τώρα πορικό για να πας. 50 ευρώ έχει τώρα πορικό για να πας, ρε φίλε, στην Κύπρο. Επίσημα, 15 ευρώ έχει το εισιτήριο στο πέταλο. Α. 15 ευρώ έχει το πέταλο. Ναι. Στα επίσημα έχει 50. 50. Τι? 15. 20 λέω ποιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αποφασίστε. Αργανίστε. Α, τελειώσαν αυτά. Α. Ναι, άλλο τελείωσαν. Εντάξει, το ξέρουμε. 15 είχε. Είχε 15. Στα πέταλα. Α, στα πέταλα. Η ένα ήταν ψηλό άδειο με τον Ατρόμητο. Εντάξει, δεν είχε. Η ένα πάντα έχει λιγότερο κόσμο. Για μπάνια οι ιερολοχίτες, όχι. Από... Οι ιερολοχίτες ήταν εκεί, οι άλλοι ήταν για μπάνια. Mm. Λοιπόν. Στα πέταλα. Άρα δεν βρίσκει τώρα εισιτηριάκι. Θα είναι τυγκαρισμένα. Άρα. Τουλάχιστον παίζεται καλή ώρα και στη 9.30 έχει φύγει η κάψα. 9.30 δεν είναι. Ναι. Στην Κύπρο δεν το κάνουν 8, ρε φίλε.
με τις ώρες. Τώρα 9.30 βέβαια. Εν τω μεταξύ στην Κύπρο διάβαζα ότι. Τι έχει. Οι οπαδοί, όλοι οι οπαδοί εκεί των Κυπριακών ομάδων και τη Λεμεσού κτλ. Ναι. Κάνουν αποχή. Γιατί έχουν ένα περίεργο νόμο, λέει εκεί, τον λένε φασιστικό νόμο, λένε κάτι τέτοια, διαβάζω στα blog τους. Mm-hmm. Και δεν θα πάνε, και δεν πάνε στο κήπεδο. Πάνε δηλαδή πολύ λίγοι. Mm-hmm. Γιατί θέλει μια κάρτα φιλάθλου, κάτι παρόμοιο το δικό μας. Κάτι, ένα περίεργο πράγμα, αλλά εκεί είναι ακόμα πιο αυστηρό. Το... Mm-hmm. Εκεί δεν μπαίνει, όντως, χωρίς κάρτα φιλάθλου και τέτοια. Εδώ δεν υπάρχει πλέον κάρτα φιλάθλου. Γιατί υπήρξε ποτέ. Υπήρξε κάτι. Ναι, την έχω δει. αλλά... Μύθος είναι. Έχεις δει ποτέ κάρτα φιλάθλου. Μύθος, δω. Μουσικούλες αύριο, παιδάκια. Αύριο. FM και το μηνυμά σας προσθέτει στο 54526. Πάμε στο τελευταίο break-άκι της ημέρας. Έτσι, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα, 22 Ιουλίου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Νομίζω Μαγδαληνής, Μενελάου και τα λοιπά είναι σήμερα. Έχει σήμερα. Έχει Μενέλαο. Μενέλα, όχι. Ηλία έχω. Ηλίας προχθές ήταν. Το Σάββατο. Ηλιάνα. Άλλος ποιος γιορτάζει. 28 η γενέθλια η κόρη μου. 28 Ιουλίου. Ναι, ναι. Η μικρούλα. Δύο χρονών έγινε. Δύο. Τώρα είναι όλοι μαζεμένοι. Όλοι στο Λάκκο του Βαθύ. Όλοι εκεί. Όχι πέρα. Τι. Πολύ χρόνο. Όχι, που δεν πάνε. Τι δεν μόνοι τους. Χωρίς εμένα. Μόνο με γιαγιάδες πάνε εκεί πέρα. Τώρα δεν μπορούμε. Είναι το περιστατικό τώρα και είμαστε μαζεμένοι. Εντός έδρας. Κατασκήνωση τα στέλνεις. Πήγαν και φύγαν. Πού? Happy days. Γιατί, γιατί πήγαν και φύγανε, γιατί είναι καλομαθημένος. δεν τους άρεσε το φαγητό, δεν τους έκανε εκείνο. Μπαμπά, στο πολύχρονο ήρθανε. Εδώ είναι ωραία. Καλά κάνω, φίλε. Πιο ωραία στο πολύχρονο. Προφανώς και είναι πάω και είναι απαιτητικά παιδιά. Θέλουν πάω. Καλύτερο κτλ. Λίγο δύσκολα. Αν τις δεις όλες ντυμένες την Πέμπτη. και ντυμένος. και τρινόμαυρα από πάνω μέχρι κάτω. Το μικρό Άλεξ ομάδα, φίλε. Όχι στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εντάξει, okay, κάνω τον Αριάνο, αλλά κάτι μάτσε ζήτη και τέτοια. Λίβερπουλ είναι. Λίβερπουλ είναι. Γιατί θα ήταν έγκλημα δικό σου αυτό το πράγμα, έτσι. Λίβερπουλ το παιδί. Άρης τον αφήνω να γίνει, τον πιέζουν να γίνει. Όχι, Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ. Ναι, και καλά. Τώρα Ντόρτμουντ. Επειδή είναι κυτρινόμαυρο, του αρέσει φανέλες τέτοια. Βασικά έχει καμιά 30 φανέλες. Κυτρινόμαυρες. Κυτρινόμαυρες. Κυρίως προσπαθούμε να βρούμε κυτρινόμαυρες, ναι. Έχει βγάλει εκπληκτική φανέλα. Πούντε ο Άρσεναλ. Με το χαλασμένο τηλέφωνο. Δεν μ' άρεσε αυτή. Θυμίζει πολύ το. Όχι, δεν λέω αυτή. Την κυτρινόμαυρη που βγάλανε. Εκπληκτική. Η δεύτερη τρίτη του είναι ποια είναι. Κυτρινόμαυρη φανέλα, φίλε. Εντάξει, άμα είσαι αριανός αεκτζής, ας πούμε τέτοιο, τα χρώματά σου δηλαδή, είναι φοβερή φανά της Arsenal. Ναι, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορεί να σου είσαι άρρωστος Γιουβέντους από μικρός. Ναι. Ωραία. Δεν είμαι. Ναι. Δεν γίνεται. Συνήθως πάει μαζί στην Ελλάδα. Όχι, ρε φίλε, γιατί να πηγαίνει μαζί. Πάει, πάει. Εδώ δεν είδες τη Σβέρια. Πολύ ωραία η επιλογή είπα, από τη Σβέρια. Από μπλε κόκκινα, επειδή είναι παοξίδες αυτοί που την πήραν τώρα τη Βέρια, τα αδέρφια μπήκα. Βέρια και Πάοκ, περίεργο. Όντως περίεργο. Γιατί ο μεγαλύτερος παράγοντας που έχει βγάλει βέβαια. Ολυμπιακός είναι. Είναι Ολυμπιακός. και πήρε τον Άρη τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Πες τα όλα, πες τα όλα. Τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού δύσκολο. Να είναι Ολυμπιακός η δεύτερη μου ομάδα κάποια στιγμή θα είναι. Να ξέρεις. Τώρα πρέπει να μάθουμε αυτόν τον Αμερικάνο που φέρω. Ο Αμερικάνος τι είναι, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Να μάθουμε που παίζει την Κίνα αυτός μπάσκετ. Να μάθουμε αν πηγαίνουν καλά τα νερά του Καρυπίδη εκεί. Πώς πάνε αυτά πλάκα. Εξαιρετικά πάνε. Αλήθεια. Εξαιρετικά. Δεν βλέπεις από τις μεταγραφές. Καρυπίδης παίρνει τουλάχιστον μεταγραφές. Κάποιος άλλος δεν παίρνει. Ο οποίος περίμενε τα τηλεοπτικά τη ΕΡΤ για να κάνει καμία μεταγραφή. Έφαγε την πατάτα από τα τηλεοπτικά τη ΕΡΤ. Έρχεται ο Κοεντράου, ήρθε εδώ. Πούλα, Ιβάν. Πούλα. Σου λέει προκαταβόλα. Πούλα, Ιβάν. Είπε, λέει. Πολύ ωραία είναι αυτά. Σε δύο μέρε. Σκιά του Χάρη Σαββίδη. Ήρθε εδώ. Ήρθε εδώ. Ήρθε και σου λέει. Και σου λέει. Λεφτά, γιοκ. Πού είναι την πήρε την προκαταβόλα. Ποια προκαταβολή. Ή πώς θα πει αυτό. Έλα, δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Ο Μπράνταρη σου λέει θέλει λεφτά η Καλιάρη. Θα τα πάρει σε φιλιά η Καλιάρη. Τι? Θα τα πάρει και σε φιλιά και αυτή. Εσύ να δω, θα πάρει άμα δεν προκληθεί. Θα δει πολύ καλά. Γιατί δεν έχει. Και βαρ θα έχει φέτος. Α, επιτέλους. Τσοντάρεται. Και δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ. Ή πάλι το δικό να τα βάλει όλα. Όχι, αυτό είναι άλλο ένα ψέμα. Α, ποιο, γιατί ψέμα. Θα τα πληρώσω εγώ και τελικά ποιο θα πληρώνει. Ποιο θα πληρώνει. Το δημόσιο. Μπράβο. Σαν το Καφτατζόγλιο. Ο Πάο φτιάχνει το Καφτατζόγλιο, αλλά θα τα πάρει πίσω. Ναι, θα πάρει πίσω φυσικά γιατί δεν είναι δικό μου το γήπεδο, φίλε. Θα παίξω εκεί πέρα δύο χρόνια. Σαν να μου λε, φίλε, να σου πω κάτι. Να βάψω το σπίτι που θα νοικιάσω, αλλά φίλε, δεν το ξαναβάψω πριν φύγω. Δεν θα παίξει, φίλε. Θα τα πάρω τα λεφτά αυτά. Δεν θα παίξει στο Καφτατζόγλιο. Α, μην παίξω. Το μόνο διαθέσιμο γήπεδο. Θα παίξω όταν ο άλλο με το βουρτσάκι, ο αρχαιολόγο 4, θα πάει από πάνω και σιγά σιγά. Το μόνο διαθέσιμο γήπεδο που υπάρχει ευρωπαϊκό για να μπορεί να παίξει τώρα που θα γκρεμίσουμε το αυθαίρετο τη Τούμπας
είναι το Κλεάνθης Βικελίδης. Άντε, επιτέλους, έλα να τα στάξεις. Επιτέλους να γεμίσει αυτό το γήπεδο. Μπας και μείνεις αήττητος καμιά χρονιά στην Ευρώπη, άντε, γιατί κάθε χρόνο στο δικό σου έρχεται η Λίν, η Βγήν, η Μπάτε, η Σκύλη και η Αλέστε. Μου ήρθε η Σίτι εδώ πέρα, μου καλά τον έκρεσε ο άλλος Αριανός εδώ πέρα που βγήκε την άλλη μέρα στον αέρα. Η Σίτι, η Σίτι, η Σίτι και δεν μπορείς να κερδίσεις χαριλά. Άντε ρε Λέσκια. Στο κάστρο ρε. Στο κάστρο που να κερδίσει ρε. Πού να κερδίσει ρε στο κάστρο. 27 συνεχόμενοι αγώνες. 27 και ένας 28. Και ένας ανήμερα της Παναγιάς. Η μεγάλη πρόκριση στα play-off. Είχε βουήξει εκείνο το 4,5 απόδοση. Μεγάλη ομάδα της πόλης παίζει την Πέμπτη. Γι' αυτό και υπάρχουν και ουρές. Βάλε ξυπνητή να μάθει τώρα την Κλίους για 2,5 ώρα, φίλε. Κοιμούνται όλοι. 2,5 ώρα είναι. 2,5 ώρα. Σημεριάτικα. Πώς δεν είναι τρεις να βολέψει τόσο αγόρα. Κάτι τέτοιο το βολεύουν. Τρεις μέχρι να γίνει, να βγει τελευταία. Αυτή η εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ο Ζαγόρας κάνει 2-5. Γιατί? Γιατί λείπει ο Παναγιώτης και καλύπτει ο Γιώργος. 2-5 κάνει ο Ζαγόρας. Καταναγκαστικά έργα. Και έβαλε την κλήρωση μέσα στην εκπομπή του πάλι, αν κατάλαβες. Άλλος τι κάνει. Έκανε 2-5 και έβαλε την κλήρωση στις 2,5, φίλε. Τρομερό, φίλε. Ένα τεταρτάκι ακόμα έχετε για να καλέσετε εδώ πέρα στον Λίμπερο της Καρδιάς, 107,4. Είναι η Τρόικα, παρέα. Χρήστος Ζαλτής, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ασλαμάς αδειάζεται. Μία ώρα και περίπου ένα τέταρτο. Όχι, μία ώρα και μία μισή ώρα περίπου πριν την ανάλυση του Άγιαξ στην εκπομπή ΠΑΟΚ 24, του αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει για τα προκριματικά του Champions League. Ήδη το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 δουλεύει για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες από αυτή την αστεία ομάδα του Άγιαξ που μετά την παραχώρηση όλων των καλών ποδοσφαιριστών θα είναι έρμεο στις διαθέσεις του δικεφάλου του Βορρά. Έρμεο. Λοιπόν, πρόσεχε λίγο, η πλάκα ποια είναι πέρσι. Πέρσι είναι Βασιλεία και Άγιαξ. Και λέγαν όλοι. Ήθελα Βασιλεία. Και λέγαν όλοι. Λέγαν όλοι. Οι 9 στους 10. Άγιαξ. Και Βασιλεία ρε τώρα. Άγιαξ. Ναι. Η οποία Βασιλεία ήταν καφενείο, καφενείο πέρσι. Άγιαξ. Τώρα. Γιατί πέρσι ήταν δεδομένο την προηγούμενη χρονιά, κατάλαβες. Κατευθείαν παίρνουμε τα καρτελάκια στον ΠΑΟΚ. Επίσης, όταν αγοράζουμε μέσω ίντερνετ, μας τα στέλνουν σπίτι με courier. Χρυσάθε Τσαλτίδη. Δεν χρειάζεται φίλε. Να πάει σαν τον Αριανό δύο φορές. Εντάξει, φίλε, εμείς πήγαμε στη Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική, σιγά σιγά τα φτιάχνουμε τα συστήματά μας. Courier, βάλτε courier. Δεν είχαμε κανένα. Δεν έχουμε κρατικές επιχορηγήσεις. Πέντε courier να πάει σε 300, να πάει σε 300 σπίτια, ρε φίλε, το διαρκεία. Με courier μπορείς να το πάρεις. Τι? Υπάρχει δυνατότητα. Άμα θες το κάνεις. Δεν θέλεις να χρεωθείς όμως. Άρα, σιγά, πόση χρέωση να έχει, ρε φίλε. Δεν θέλει άλλο. Μέχρι να πάει ο άλλο από. Λέμε τώρα από Νεάπολη. Για courier υπάρχει τα πάντα, φίλε. Παρ' όλα αυτά. Γι' αυτό είναι και τόσο ακριβά τα δικά σας. Διπλάσιες τιμές από πέρσι. Έλα. Τι έλα. Δεν διπλάσιες, ρε φίλε. Πόσο είναι. Ο άλλος ήταν 130 ευρώ στην 7, 140, 10 ευρώ μόνο. Α, στην 7. Ναι. Στην 1. Στην... Από 380, 530. Εντάξει, δεν τα λέτε αυτά, έτσι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. Ναι. Άντε, πάντε να βοηθήσετε λίγο γιατί δεν έχει λεφτά ο πρόεδρος. Στέρεψε. πήρε του Πρίγιοβιτς, πήρε του Κουλούρι. Δεν πήρε τα λεφτά. Σε δόσεις του Πρίγιο, ρε. 4 στον 2,5. Του... Α, πρέπει να δώσει και το 1 ή το 2. Πόσα θα δώσει. Τέλος πάντων, έχει 4-5 εκατομμύρια να χειριστεί τώρα εδώ πέρα, αλλά είναι 60 το μπάτζετ. Είναι μεγάλο. Συλλαδούς, κάτι θα δώσω. Δεν έχει. Απλήρωτος ο Λαζόπουλος έστειλε εξώδικο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Στο έθνος γίνεται χαμός. Τρέμουμε τώρα. Άμα θέλει να πω τον Καρύπ, να δώσει κανένα δανεικό. Α καθίσουν τα παοκτσάκια του έθνους τζάμπα να γράφουν για τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβε τι γίνεται. Και στο όπεν να έχουμε ψάρα και μάρα μαζευτεί εκεί, φίλε. Φεύγουν όλοι. Α φύγουν. Στο καλό τη Παναγία. Πάει και ο Ντέμι. No pay, no play. Σα σήμερα γεννήθηκε. Πάει και η Βανδύ. Η Βανδύ που δεν πάει. No pay, no play. Σα σήμερα γεννήθηκε. Η Βανδύ. Το 1900 κάτι. Έλα, κουρατή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλά. Εγώ καλώς ήταν. Να το σου Άρσεναλ. Είδε που τον είπα εγώ. Θα μα πει αυτό έχει διαρκεία. Θα μα πει ακριβώς. Τη φανελάρα την κυτρινόμαυρη. Αυτή τη φανελάρα μα την πήγα και σε έριξα δύο γκολ και σε πήρε το πρωτάθλημα. Το ξέρω, μοιάζει αυτή η κίτρινη. Πάρα πολύ ίδια είναι. Ναι, από τότε βέβαια δεν είδε χάιρευε στην Αγγλία. Εγώ έπαιρνε τα σάρωνα όλα. Ενώ εσύ τι να σε πω, έχετε σαρώσει από τα αθλήματα. Ρε, μην μιλά για αυτό που Άρσεναλ. Easy boy. Easy boy. Από γαλατά σαρά τελικό έχει χάσει. Ηρέμη λίγο. Αγόρι μου, έχετε σαρώσει τα πρωταθλήματα. Ξέρεις τι πρωτάθλημα είναι αυτό, ε? Τσάλτ. Ξέρεις τι πρωτάθλημα είναι αυτό που χάσαμε. Ο Λίβερπουλ με αυτή τη φανέλα που είδες την κυτρινόμαυρη. Την κίτρινη. Που τα φάγαμε στο τέλος τα δύο τα γκολ. Ναι, με ένα γκολ διαφορά παίρναμε το πρωτάθλημα. Και το τρώμε... Με δύο. Με ένα διαφορά το παίρναμε το πρωτάθλημα εμείς. Με δύο το χάναμε. Και φάγαμε δύο. Δύο στο 91. Φάγατε δύο στις καθυστερήσεις.
Ένας 90 και το άλλο. Μέσα στο Άνφιλντ. Και πήρε ο Άρσεναλ το πρωτάθλημα. Και αυτό που μα έβαλε το δεύτερο γκολ τον πήραμε μετά στη Λίβερπουλ. Τόσο άχρηστοι είμαστε δηλαδή. Ήμασταν άχρηστοι. Είστε λίγο γιοτάβε στο πρωτάθλημα. Ενώ εσεί. Έβλεπα, πρόσεξε, πήγαμε. Όταν πήγα Ολλανδία, πετάξαμε με Τέρκη. Πήγαμε μέσω Κωνσταντινούπολη. Έχει όλα τα αεροπλάνα αυτή, έχουν ταινίε και τέτοια. Και είχε φίλε του γίδα του Τζέραρτ. Ναι. Και λέω πόσα θα χάσουμε. Που λέει από την αρχή η ταινία ξεκινάει να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Τελειώνει η ταινία, πάλι πρωτάθλημα δεν έχει πάρει. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και πέφτει, α πούμε, και χάνει πάλι το πρωτάθλημα. Το δείχνει, ναι, και όμω το δείχνει, φίλε, είναι εκπληκτικό. Ναι. Και να το σχολιάζει ο ίδιο είναι πολύ ωραίο. Όταν θα φτάσει αυτή η ομάδα, δεν είναι με τρει βαθμού μπροστά στην τελευταία αγωνιστική, θα γίνει τυφώνα, κυκλώνα, θα πέσει κεραυνό, κάτι θα γίνει και πάλι. Βρέα, πέσει το ατρόπε από το άνθρωπο, το κεφάλι σου, Αλσχάιμερ θα πάρει κακομίρι. Άντε, πε και πάω τώρα. Άντε, βρεγατάκι. Την τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα, η Ντουράν Ντουράν ήταν πρώτο όνομα. Η Ντουράν Ντουράν. Ενώ εσύ δεν έχει αρρώσει. Η Ντουράν Ντουράν είναι σαν τον Κυριακό Κυριακό. Ναι, έτσι. Α, έτσι το ίδιο πράγμα είναι. Για πες τώρα, έχει διαρκεία. Κοπεχάκι πάω, ξανά πάω, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να ακούσει καν. Θα ακούσει όμως. Η κλήρωση είναι που έχουμε με αυτού του άτομου τη Μπάτε Μπόρισοφ. Ο Άρης θα παίξει με την Πράγκα. Καταρχήν η Μπάτε Μπόρισοφ, κάτσε ρε φίλε. Δεν πέρασε η Ρόζεμπορ. Δεν είναι και φαβορή, τεράστιο η Μπάτε. Δεν Ρόζεμπορ. Ψήφισα. Μακριά, αυτή είναι έτοιμη. 15 παιχνίδια έχουν στα πόδια τη. Τώρα τα γυρνάω, θα λέω άλλα. Ο Άρης θα παίξει με την Πράγκα. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ 24 πάντως που βλέπω εδώ πέρα έχουν κάνει... Είναι τι θέλουν. Τι θέλει, ναι. Ποιον προτιμάτε. Ναι. Άγιαξ έχει 8% το λιγότερο. Αυτό έλειπε. Σέλτικ. Αυτοί που πήγαν 8% πρέπει να πάνε να κοιταστούν άλλα. Σέλτικ έχει 11%. Ναι. Κοπεχάγη ETNS 21%. Δυναμό Ζάγκρεπ ή Σαμπουρτάλο. Τι είναι Σαμπουρτάλο. Μακριά από αυτού. Μακριά από αυτού. 18%. Δυναμό Ζάγκρεπ έχει και. Δεν θα έχει στήρια. Μαπα. Έχει και τέτοια όμω. Έχει. Μηδέν δεν έχουμε κερδίσει. Μεσάλτε. Μπάτε Μπορίσοφ έχει 19%. Από ελ θέλουν οι περισσότεροι φίλοι. 24. Για πάνε Κύπρο. Αλλά πήγαινε να παίξει με 45 βαθμού. Για να πάτε να πάω ξύζο. Σουτζέσκα. Η Σουτζέσκα τι είναι Σουτζέσκα. Κάτι εδώ πέρα. Μα τι θα παίξει. Μα τι θα παίξει από ελ. Σερβία. Μάλιστα. Αυτή η ομάδα έχει κανονικά. Παίζει. Ναι, και ο Ατρόμητο παίζει. Hey, περιμένουμε, από το, περιμένουμε τον Ατρόμητο να φέρει βαθμούς στην Ελλάδα από την Ευρώπη. Εντάξει, θα μου μα Άγιεξ πάμε από τώρα, παιδιά, λέμε εμείς, εντάξει, πάμε για τουρισμό και τελείωμε πανηγύρι. Όχι, να γιατί να παλέψουμε, ρε φίλε. Έφυγαν αυτοί οι Ντελίχτ, Μπελίχτ. Δεν έχει σημασία, δεν μπορούμε να δούμε. Δεν μπορούμε να δούμε. Δεν μπορούμε να δούμε. Τους έχουν πάρει, γι' αυτό μιλάς. Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό. Και δύο φορές παίξαμε, ρε φίλε, πρώτο μάτσο εκεί που φέραμε ισοπαλία και αποκλειστήκαμε. Ωραία, εσύ κατέβαμε με Αγκούστο και. Και καντουρί, φλασουρί. Εδώ η άλλη γέννησε παραμονές του ΠΑΟΚ Άγιαξ και έρθει και έπαιξε ο Άρης, θυμάσαι. Μια μέρα δεν μπορούσε να περιμένει. Θα πάτε τίποτα ο καντουρί και να πήγε στο κάτω. Ο καντουρί. Φλασουρί το λόγο και τον παθαίνει φλάσσι. Ο Ελφλασουρί. Αφλασουρί. Κλαψουρί. Καλό. Έγινε. Και εσύ. Τζόνσον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Είναι γραμμή του ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός γιατί τους παίρνει όλους αυτούς ρε φίλε. Για να παίζει με τον Λαύριο. Για να παίξει το NBA. Φοβερό ε. Και τι λεφτά δίνουν. Ρε φίλε βγαίνουν αυτά τα λεφτά από τον μπάσκετ. Όχι. Βγαίνουν από αλλού μάλλον. Μια δραχμή ασπιρίνα. Πάει. Χάμος με τις ασπιρίνες. Τέλος πάντων. Πήρε, λέει Τζόνσον. Στέλνουν τον Κοντράο στον ΠΑΟΚ. Κάνει την κολοτούμπα. Έρχεται το καμάρι μας. Ποιο καμάρι. Εδώ τον είπε, τη λέει Σόε κουτσό πριν. Είπα, ξύπα. Όχι, λέει Σόε, είπα για τον ΠΑΟΚ που είχε παίξει τότε με τη λύση. Πω, από τη χρονιά και εκείνη. Εντός της ημέρας τελική του απάντηση. Περίεργο που έφυγε όμως. Δύο μέρες ζήτησε άδεια να φύγει. Είναι. Τι. Εμένα αυτοί οι παίκτες δεν μου αρέσουν. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Την έχω πληρώσει δηλαδή και την έχω πατήσει. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή αμορώζω. Και εγώ αεροδρόμιο αμορώζω. Παικτάρα! Ναι. Όχι. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι και superstar. Ξέρεις γιατί δεν είναι. Και είναι και η θέση του. Έτσι, είναι, ελάχιστη, είναι ελάχιστοι οι παίχτες αυτοί οι οποίοι, οι οποίοι παίζουν. Κρατάς επιφυλάξεις. Ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι σε πτωτική πορεία. Ναι, δεν αλλά είναι ρε φίλε. Την άλλη. Παίζει, ξέρω, ναι, αλλά παίζει αριστερό μπακ. Δηλαδή έρχεται και ξέρει ότι σε τρεις μήνες θα είναι ρεζέρβα. Γιατί? Έφερε ο Βιερίνια. Δεν χωράνε στην ομάδα, αγόρι μου γλυκό. Δεν χωράνε. Ποιο να πρωτοπαίξει. Θα τον πάμε μπροστά του Βιερίνια. Θα κάνει την μπάλα. Στόχνε με τα δύο πόδια. Βιερίνια με, με τα άλλα και πόδια. Όλη, και όλη την προετοιμασία αυτό που ακούω από τον Γκόλκα είναι ο Γαϊτανίδης και ο Γαϊτανίδης. Ο Γαϊτανίδης είναι ένα Κάτσε. Ένα αστέρι που έρχεται. Και παίζει με τον Κάτσε.
Εξάριο, κάτσε. Τι κάτσε, κάτσε. Θα τον κρατήσουμε για τα εύκολα παιχνίδια του ομίλου στο κύπελλο Ελλάδος που μπορεί να ξανατύχουμε μαζί. Πάω κάτω. Δεν έχει ομίλου. Α, δεν έχει. Στου 16 πήγαμε κατευθείαν. Τέλος η ομίλου. Οπότε μεγάλη επιτυχία. Όχι, δεν παίζουμε εμείς. Οι 5 Ευρωπαίοι δεν παίζουν. Καθόλου. Στου 16 κατευθείαν φέτος. Τι είναι αυτά. Πάμε κατευθείαν στου 16. Δηλαδή, α πούμε, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Για τον Άρη το κάναν αυτό. Σου λέει μην ξαναποκλειστεί από τον εργοτελάκο και κανένα τέτοιο. Πάνε κατευθείαν στου 16. Και λε, 16, 8, 4. Οι 5 Ευρωπαίοι πήγαν κατευθείαν στου 16. Τι είναι αυτά, ρε. Έτσι είναι. Σωστή. Δεν είναι σωστά αυτά, φίλε. Κύπελλο Ελλάδα. Κύπελλο Ελλάδα βασικά δεν είναι σωστά. Ήδη είμαι πετυχημένο. Εντάξει, άγαπα το ποδόσφαιρο, φίλε. Ήδη είμαι πετυχημένο φέτο. Πέρασα σε σχέση με πέρσι. Σα τραβά δύο γύρου να περάσω και φτάσαμε τελικά. Επιτυχία είναι κάτι μετά από χρόνια. Αλλά. Φίλε. Ούτε όμιλοι πρέπει να υπάρχουν, φίλε. Πρέπει να υπάρχουν τα νεοκάτω παιχνίδια. Στην έδρα του πιο αδύναμου να γίνει το παιχνίδι και τελειώνει η ιστορία, ξέρω εγώ. Αν θες, ρε παιδί μου, να υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις. Όσες μπορούν να υπάρχουν στο ελληνικό, στο ελληνικό χώρο. Παίξτε με άλλους τρόπους το κύπελλο. Έκλεισα, πήγε εκεί. Δεν μου λες, ο Άρης, αν μάθει σήμερα τον αντίπαλο, θα ξέρει και το πρώτο παιχνίδι που γίνεται. Ναι. Στην Ολλανδία και ο Αστέρας Τρίπολης. Τι γίνεται, όλοι στην Ολλανδία πάνε. Θα γίνει άλλη κλήρωση δηλαδή. Τι άλλη κλήρωση. Λέει, ας πούμε ότι ο Άρης τυχαίνει με τον νικητή του Μόλντε Τάδε. Θα λέει. Θα έχει Μόλντε Τάδε πρώτο μάτς. Ναι, πρώτο μάτς. Ναι, δεύτερο μάτς εκεί. Ναι. Άρα τα εισιτήρια για Βουκουρέστι τα ξέρουμε πότε πρέπει να τα κλείσουμε. Βουκουρέστι. Εκεί είχαμε παίξει βίλη με βροχή εμείς. Με τη Ραπίδ πότε ήταν. Και δεν άνοιγαν την πόρτα για να βγει ο κόσμος στο γήπεδο. Το πέταλο. Μόλντε θα μπει φυλακή. Ποιος. Ο Λιμπέρο. με Νορβηγία. Παρακαλώ! Καλημέρα. Φαντάζεσαι και Ρόζεμπορκ Πάοκ. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον Ταλί. Σκέφτεσαι να παίξει Ρόζεμπορκ Πάοκ και Μόλντε Άρης. Θα δέρνονται στο τρόμψο. Θα δέρνονται στο τρόμψο. Μαζί κιόλα. Στο τρόμψο ήθελε ραντεβού, θα λέγανε. Και θα πάμε με το τσάρτερ. Με το τσάρτερ του Πάοκ θα πάμε. Ναι. Όλοι μαζί. Κοπεχάγη Πάοκ. Κοπεχάγη Πάοκ δηλώνω εγώ. Κούτε. Λοιπόν, και εγώ αυτό δήλωσα. Έγινε η κλήρωση. Κοπεχάγη θες Δανία. Πρώτο μάτι Δανία, ναι. Κάνει το 0-1 εκεί. Ωραίο ταξίδι, ρε φίλε είναι. Ο, γενικά και τα ταξίδια εκεί. Η Δανία είναι πολύ. Και κανένα 1,5 χιλιάρικο θες. Και αγαπάμε πολύ τους ξένους. Η Δανία. Και φθηνά το χάμπουργκερ. 6 ευρώ το χάμπουργκερ. Πήγα Ρόζεμπορκ, ρε φίλε. Το νερό που πήγα. Το νερό 5-6 ευρώ το χάμπουργκερ. Βάλε και την Coca-Cola. Ρεσί. Πήγα, είναι το μόνο ταξίδι Νορβηγία, είναι το μόνο ταξίδι που έχει έρθει η γυναίκα μου ακριβώς γιατί ήταν Νορβηγία. Ναι. Έτσι. Και πάμε να φάμε στα McDonald's. Δηλαδή εντάξει, λες πόσο. Ναι. Δύο χάμπουργκερ. 25 ευρώ. Δύο χάμπουργκερ εγώ κιόλας. Δύο ήθελα κιόλας εγώ. Ένα η Κατερινούλα. Από πήγε, μια πατάτα, 40. Coca-Cola, 35 ευρώ. Σάμπα πράγμα. Πού πήγαμε, ρε φίλε. Πήγε, λέω τέλος το φαγητό. Πρωινό. Και κάνε σαντουιτσάκια το πρωινό στο ξενοδοχείο. Είναι λίγο ακριβά. Και πού στην Ελβετία έχει πληρώσει το νερό, 7 ευρώ, 6 ευρώ. 7 ευρώ στο μπουκαλάκι το 75. Αυτά τα βλέπει ο Καρυπίδη να πουλάει στην Κίνα πολλά. Γιατί τι νομίζει τι πουλάει. Ακριβά λε. Ή άμα με σε γυάλιο μπουκάλι κιόλα. Λοιπόν, έλα τα λίγα, καλά τα λε. Για να λέμε το στραβού το δίκιο, στο κύπελο πρέπει να παίζουμε, άμα θε να υπάρχουν εκπλήξει, να παίζουμε στην έδρα του αντιπάλου, όλοι αδύναμοι δηλαδή. Νομίζω κάπω έτσι θα γίνει αρχικά. Τι αρχικά, στου 16 είμαστε δηλαδή. Στου 16. Άμα πάμε μέχρι στου 16, ρε φίλε. Ναι. Όταν, μετά εννοείται ότι οι ομάδε αλφα-εθνική εξαιρούνται. Δεν μπορεί να βάλει. Ναι, δηλαδή να λε ατρόμητο αυτό πάω, μοιάζει, αυτό αδύναμο. Μοιάζει λίγο στο αγγλικό, αλλάξει γιατί έγινε. Αυτό έγινε κυρίω. Εντάξει, το ζήτησαν κυρίως ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός που έχουν πολλά παιχνίδια και Ευρώπη κτλ. Δεν έχει σημασία όμως. Και ήταν επιβάρυνση. Άδικο είναι, φίλε. Τι να κάνουμε, φίλε. Καταρχήν δεν βρίσκαν ημερομηνίες. Ψάξε, βρες το, τι να σου πω. Δεν έχει. Είμαι και ΠΑΟΚ έτσι, αλλά δεν είναι ωραίο, ρε φίλε. Εγώ πάντως στο κύπελο ήθελα το αγγλικό σύστημα. Όλοι. Όλοι, ναι. Όλοι. Ο Σμυρναϊκός Βαθυλάκου, όποιος είναι σε κατηγορία. Όλοι. Ξέρεις μόνος ποιος δεν θα έπαιζε. Ποιος. Ο Ηρακλής. Απίστευτο. Κίνητρο θα ήταν εδώ για τον Ηρακλή. Πολλά παιχνίδια. Αυτό. Να παίξουν όλοι και να φτάσει να μπεις κάποια στιγμή. Να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Γιατί χρειαζόμαστε τον βαθμό. Χρειάζεται πλάκα-πλάκα να σου πω κάτι. Και ο Αριανός και ο Παοξής. Έτσι. Θα κυνηγάμε ποιος θα μπει στο Europa League 2. Η Βρωμοουέφ φταίει για όλα αυτά, να ξέρεις. Έχει καταργήσει κυπελούχων, έχει καταργήσει. Έδωσε όλο το βάρος. Και τώρα μου κάνει Europa League 2. Klein, man, αν δηλαδή, φέτος δεν πάνε καλά οι ομάδες του χρόνου και τη μία θέση χάνουμε από τα προκριματικά του Champions League και ο τρίτο, τέταρτο, πέμπτος θα πει στο Europa League 2. Δύο. Καμία ομάδα στο Europa League. Θα είναι
του χρόνου βασικά θα είναι η μοναδική φορά, αν δεν πάμε καλά, που θα έχουμε μία ακόμα προκριματική για το Champions League. Μετά δεν θα έχουμε ούτως του παραχρόνου. Θα είναι για το Europa. Έχεις δίκιο, του παραχρόνου. Ναι, του παραχρόνου θα είναι μετά για το Europa League και το Europa League 2. Αυτές θα είναι θέσεις. Δηλαδή μόνο ο πρωταθλητής και ο πρωταθλητής θα ξεκινάει από πίσω, φίλε. Ναι. Δεν θα έχεις ευκαιρία για το Champions League μετά. Θα είναι δύσκολο. Όχι, μόνο Europa League θα είναι. Το δεν θα είναι μόνο Champions League. Ξέρεις τι είναι ακριβώς το Europa League 2. Με κατώτερες ομάδες. Δηλαδή, άμα είναι η Manchester City, δεν βγει στην πρώτη τετράδα και βγει πέμπτη, η Chelsea. Ναι. Πώς να πει η Chelsea πέρσι, δεν θα παίζει με αυτούς. Θα παίζει με τους από κάτω. Με τους Δυναμό Βουκουρεστίου, ΑΕΛΕΜΕΣ, όχι από ΕΛ. Τέτοια πράγματα θα παίζει. Ναι, με τις ζώνες στον χρόνο που είναι αδύνατες, παιδιά. Κάτω από την 16η θέση. Μπορεί να παίζει και 8 ομάδες από ένα πρωτάθλημα. Όχι. Ποιες ομάδες θα παίζουν στο Europa League 1 και 2. Μικρότερης βαθμολογίας. Από την 16η θέση και κάτω. Ρουμάνικες ομάδες. Ρουμάνικες, Βουλγάρικες, Εστονία. Από τη Λετωνία, Βουλγάρικες. Από αυτό το κύκλο. Τι είναι αυτά. Δεν θα έχεις μεγάλα παιχνίδια. Αυτό θα είναι το Europa League 2. Ναι. Δεν θα έχεις. Δηλαδή, ίσα-ίσα οι ελληνικές θα είναι και ψιλοϊσχυρές. Θα λέμε Γιώργος, πήγαμε προβλήματα. Θα το πάρουμε, να το. Καλά ρε, πήγατε λίγο να το φέρατε ρε. Είναι κάτι παρόμοιο με το FIBA τέτοιο. Αλλά τι είναι αυτό ρε φίλε. Αλλά είναι υπό την UEFA. Εντάξει, θα είναι πια οργανωμένο. Και τι έγινε. Να σου πω κάτι. Χάρηκε με το ευρωπαϊκό του Άρη. Γι' αυτό πάρε 5 βαθμούς, ρε φίλε. Το ευρωπαϊκό του Άρη εκεί πέρα πάρε με τους Πολωνούς παίξατε. Δεν γι' αυτό πάρε. Γιατί να σου πω κάτι. Δεν έχει πέρα την καζούρα. Πέρα την καζούρα. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει βαθμούς, έτσι. Οι Ατρόμητοι και οι Αστέρες Τρίπολης, φίλε, που τα τελευταία 10 χρόνια βγαίνουν συνέχεια στην Ευρώπη, πάνε και αποκλείονται από το πρώτο γύρο. Δεν έχουν περάσει ποτέ, ρε φίλε. Όχι, ο Τρίπολη τι είχε κάνει. Μια φορά. Τρίπολη μια φορά πέρασε. Μια φορά. Αυτό. Σβήστηκαν οι βαθμοί. Για αυτή την κατάσταση όμως ποιος έχει χρήσατε. Η ΕΠΟ του Κυρτζίκη και του Γκαγκάτσι. Μην του τα θυμίζεις. Ποια ομάδα τα έκανε έτσι. Ποια ομάδα τα έκανε έτσι που να φτάσουν στο σημείο. Τα αδελφάκια τους τον πήρα. Οι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Πώς την έβλεπα μόνο τους Ολυμπιακούς, να ξέρεις. Όχι, όχι. Τους βγάζω τους άνθρωπο. Όχι, όχι. Και οι άλλοι ήταν. Καλά, σταδιακά, ναι. Σταδιακά, κοίταξε. Σταδιακά ήταν 2-3 που παίζανε μπάλα και έγινε μόνος του. Έπαιξε μόνος του μπάλα. Ναι. Είπε Ολυμπιακό, έτσι, ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και αποκλειότανε. Πήγαινε η ΑΕΚ, αποκλειότανε. Έτσι. Και έμενε μόνος του Ολυμπιακό να πανηγυρίζει που είναι μοναδική ομάδα. Η ΕΠΟ του Γκαγκάτσι και του Γκυρτζίκη. Κοίταξε, Νταλή. Ναι. Να σου πω κάτι. Και η ΑΕΚ έχει κάνει πορεία στην Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ έχει ξεφτελιστικούς τώρα αποκλεισμού. Τώρα με θυμάσαι. Ή είτε τέλος πάντων κάτι Λίν, κάτι Βαλερέγγε και τέτοια, ας πούμε. Εντάξει. Και οι άλλοι έχουν φέρει βαθμούς. Βαλερέγγε, ρε φίλε, περάσαμε τη Βαλερέγγα. Ναι, ρε φίλε. Ο αποκλεισμός που ήταν ξεφτελιστικός ήταν με την έσταση πριν 2 χρόνια. Ναι. Όχι πριν 2 χρόνια. Πέρσι ήταν. Εγώ θεωρώ πιο εξεφτελιστικό από τη Rapid. Χειρότερη ομάδα. Εκεί πέρα είχε για ένα κατοσούρα, εντάξει. Είμαστε εκεί στο πρώτο μάτσο εδώ πέρα. Είχε θέματα εκεί και ο Πάοκ δεν είχε την ποιότητα χρήσατε που έχει τώρα. Έτσι. Σωστό. Ενώ με την αίθουσα του δεν είχε ποιότητα. Κάτσε γιατί διαβάζω. Με τον Κατσικά πήγα έπαιξα με τη Ραπίδα. Διαβάζω για τον Γαϊτανίδη. Είδες. Ο κίλερ του Πάοκ που άφησε άφωνη τη Λαμασία. Είδες. Ρε φίλε. Yeah. Πήρε ο Μέση τηλέφωνο και λέει για τέτοιο, για Γαϊτανίδη. Τώρα γίνεται σύσκεψη. Η Νιέστα. Χρήσατε. Ναι. Επειδή το διάβασα το άρθρο. Ναι. Έτσι. Είναι από τουρνουά που έχει παίξει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Και όντως είναι από τα παιδιά που ξεχώρισαν. Τι να κάνουμε. Άλλο ξεχώρισαν. Και άλλο άφησε άφωνη τη μεγαλύτερη παραγωγή ταλέντο που έκανε το Μέση τώρα. Να στάξει η Βαρκελόνη 9 εκατομμύρια για να πάρει τον Γαϊτανίδη. Πάντα βάζεις και μια υπερβολή, αλλά ότι είναι ένας αθλητής και ένα παιδί. Ναι, το κάνει τσάκι. Γιατί έχω δει παιχνίδια και τις ΚΑΠΑ 19 αρκετά που αξίζουν. Αξίζουν όντως. Πάω καλά με σοφία, τι ήταν αυτό. Νταλή, πρέπει να είσαι τρισευγυρμένος, ε. Σήμερα κατάφερες να μιλήσεις πάνω από 2 λεπτά. Ενώ όταν είναι ο Σλαμάς εδώ πέρα, κατευθείαν σε κόμμα. Ναι, ρε φίλε, ο Σλαμάς είναι. Καλά, έχεις αποκλείσει την ΑΕΛ με σου στον ΚΑΠΑ 19. Είδες τι είμαι. Ωραία, Νταλή. Και αύριο τα λέμε, ναι. Άντε, καλημέρα άντε, σε όλους. Κομπεχάκι ΠΑΟΚ, κομπεχάκι ΠΑΟΚ. Κλείνουμε. Τέλος. Καφτατζόγλιο. Τι είναι αυτό. Α, έλεμε, σου ΠΑΟΚ. Yes. Σου άσπρο και την παράδοση του καφτατζόγλιου, είδες. Τα τι? Μικρά. Τα μικρά. Τι χάνει αυτός. Ποιος είναι αυτός που τα χάνει αυτά, ρε. Ο Ξάρφης το Γαϊτανίδη. Α, έλεμε, σου φίλε, είχε τόσο καλή ομάδα. Κλείνουμε 12-3, πρέπει να μπουν τα παουξάκια μέσα. Παουξάκια. Α, ναι, να πούνε γιατί. Λοιπόν, έχω ανοίξει το παράθυρο με το ρόστερ του Άγιαξ να είναι έτοιμο να τα πείτε. Εντάξει. Μόλις κληρωθεί. Α, μόλις την Πέμπτη είμαστε και... συντονισμένοι εδώ πέρα. Μπορεί εκτός από εισιτήριο του αγώνα. Μάλλον αύριο μεθαύριο. Ναι. Του αγώνα Άρη ναι, 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 ναι. Μεσού. Την Πέμπτη μπορούμε να δώσουμε τέτοιο. Τι να δώσουμε. Γεύμα, χαλούμια και τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Το δώσω εγώ, ρε, από την τσέπη. Τα χαλούμια. Μακρόστενα.
Και το άλλο πώς το λένε, πώς το λένε. Σεφτάλια, σεφτάλια. Δεν μ' αρέσει σεφτάλια, είναι βαριά. Είναι βαριά, αλλά μπορεί να αρέσει, αλλά πάω ξάκι. Θα φάω 1η Απριλίου. 1η Αυγούστου, Απριλίου είναι άλλο πράγμα. Άντε, πάει, τα λέμε αύριο.